Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Φίλοι μας, η ώρα είναι 8:39 και είμαστε και σήμερα ευχαριστημένοι και τυχεροί που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε έναν εκλεκτό φίλο της εκπομπής, τον Δημήτρη τον Καζάκη. Ο Δημήτρης ο Καζάκης είναι οικονομολόγος και επικεφαλής του Ενιαίου Παλαϊκού Μέτωπο. Προέρχεται και εκείνος και ομιλών από το κίνημα των αγανακτισμένων, από το κίνημα των πλατιών. Καλημέρα στην Αθήνα, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά λοιπόν. Κάνουμε ποδαρικό μετά την πρωτοχρονιά μαζί, τιμή Σένεκεν. Και δεν ξέρω πόσο αισιόδοξος, υπεραισιόδοξος, πόσο απεσιόδοξος θα μπορούσε να είναι κανείς, και εσύ βεβαίως, από τις χρονιές που πέρασαν, από τη χρονιά ή από τις χρονιές που πέρασαν ή από τη χρονιά που μπαίνουμε. Για πες. Το πώς θα πάει αυτή η χρονιά ή το τι θα γίνει αυτή η χρονιά ξέρετε πάρα πολύ από εμάς, από εμάς τους ίδιους. Εάν εμείς αφήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν όπως κυλούν μέχρι σήμερα, θα ζήσουμε ένα πολύ χειρότερο χρόνο από ότι τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Όχι μόνο κοινωνικά, αλλά και οικονομικά φυσικά και γεωστατικά η χώρα. Λοιπόν, αφήσαμε μια κουβέντα στη μέση πριν 10 μέρες πόσο. Α, παραμονή Χριστουγέννου ήταν, 24. Λοιπόν, αφήσαμε μια κουβέντα στη μέση γύρω από το... κάναμε αναφορά στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και είχες πει ότι κρίνοντας μια φράση του Κοντογιώργη, μια άποψη του Κοντογιώργη, εκείνος τον εξέλαβε ως νεοδεξιά και μου λες είναι κατά πολύ χειρότερο διότι πρόκειται περί μιας καλβινιστικής αριστεράς. Και επειδή ο χρόνος μας πίεζε, θα αφήσαμε αναπάντητο ερώτημα, το οποίο όμως και θα το πιάσουμε τώρα, θα καταπιαστούμε λοιπόν με την κυρίως με την κυβερνώσα αριστερά. Λοιπόν, και άλλα κόμματα βεβαίως, που βρίσκονται στην κόνιεστρα, την πολιτική. Στο τέλος θα καταλήξουμε για τον λαό και για την εμπιστοσύνη που δείχνει ο λαός στο σχήμα που λέγεται ΕΕ. Ας ξεκινήσουμε την κουβέντα εκεί που την αφήσαμε. Τι εννοούσες καλβινιστική αριστερά? Ναι, νομίζω ότι έχει η επίσημη αυτή η αριστερά που κυβερνά σήμερα προέρχεται από ένα παρέμβημα το οποίο εμφανίστηκε μετά τη μεταπολίτευση. Αυτό προσδιορίστηκε ως αναμνητική αριστερά και στην πραγματικότητα ήταν ένα κομμάτι της αριστεράς το οποίο έφερνε στην Ελλάδα, εισήγαγε στην Ελλάδα θεωρητικά και πολιτικά προτάγματα του νεοφιλελευθερισμού πριν ο νεοφιλελευθερισμός κάνει την εμφάνισή του με τη μορφή του Θάτσερ, της Θάτσερ και του Ρίγκεν. Το βασικό πρωτάγμα αυτής της αριστεράς ήταν η εγκατάλειψη των θέσεων που υπήρχε μέχρι τώρα και που βεβαίως πρωταγωνιστούσε μέχρι τότε η αριστερά, δηλαδή των θέσεων για εθνική ανεξαρτησία, της ανατροπής του καθεστώτος υποτέλειας της χώρας και όλα αυτά τα πράγματα, ο απόϊχος δηλαδή στην πραγματικότητα του κινήματος εθνικής αντίστασης και των ετοιμάτων της εθνικής αντίστασης όπως είχαν διαμορφωθεί, και στη θέση τους να γινόταν ένας ιστορικός συμβασμός όπως λεγόταν τότε με την υιοθέτηση της αποικιοκρατικής ιδεολογίας του ευρωπαϊσμού, της ελεγόμενης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτή είναι η ευρωαριστερά του... Αυτή είναι η ευρωαριστερά. Μπερλίνγκουερ, πώς το λέγανε στην Ιταλία. Και ναι, τότε ονομαζόταν και ευρωκομμουνισμός. Ναι. Γιατί αυτή η τάση εμφανίστηκε κατά κύριο λόγο στο Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα την εποχή Μπερλίνγκουερ.
Μάλιστα. Και ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια αριστερά βολική, έτσι ώστε να βάλει πλάτες στην εγκατάλειψη βασικών θέσεων δημοκρατίας και αγώνα για τη δημοκρατία που είχαν οι λαοί εκείνη την εποχή. Είπαμε ξανά ότι έφυγε η κυριαρχία, τη λαϊκή κυριαρχία, ζητήματα τέτοια, και να ταυτιστεί η αριστερά αυτή με την ιδεολογία του υπεριαλισμού της εποχής εκείνης, δηλαδή με την ιδεολογία του ευρωπαϊσμού κατά κύριο λόγο και του ΝΑΤΟ. Ο ιστορικός συμβιβασμός, όπως τουλάχιστον έχει εκφραστεί, ήταν συμβιβασμός με το ΝΑΤΟ και την υποδιαμόρφωση ευρωπαϊκή ολοκλήρωση την εποχή εκείνη. Το τι παραμύθι, το τι ανοησία ακούστηκε από τότε ήταν απίστευτο. Αλλά το χειρότερο ήταν μια επίδεση σκοταρισμού σε ό,τι είχε κατακτήσει μέχρι τότε, όχι μόνο η αριστερά, ή η ελληνική κοινωνική συνείδηση. Μετά την ιδιαίτερα την απελευθέρωση υπήρξε μια έκρηξη γραμμάτων τεχνών και φυσικά επιστήμης, κυρίως σε επίπεδο κοινωνικών επιστημών στην Ελλάδα. Επαναπροσδιορίστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Το κυρίαρχο όμως ήταν ότι για πρώτη φορά υπήρχε τέτοια συνειδητοποίηση ότι η μεγάλη διαχωριστική γραμμή στην ελληνική κοινωνία βρισκόταν ανάμεσα σε εκείνους που πίστευαν ότι μπορούν, ότι μπορεί αυτή η χώρα, ότι η χώρα αυτή δεν είναι ψωροκόστανα, ότι μπορεί με δικές της δυνάμεις να προχωρήσει, απελευθερωμένη από τα δεσμά της αποικιοκρατίας, του προτεκτοράτου, όλα αυτά τα πράγματα της υποτέλειας που μας είχαν επιβάλει οι Δυτικοί από την εποχή της δημιουργίας του ελληνικού κράτους, και από την άλλη εκείνοι που πίστευαν ότι χωρίς ξένες πλάτες η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβιώσει. Το ανήκουμε στη Δύση κτλ. Όλη αυτή η λογική που μας έφερε εθνικές τραγωδίες, χούντες και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε ζήσει. Η αριστερά αυτή για πρώτη φορά εμφανιζόταν μια αριστερά συγκροτημένη και μάλιστα ανανεωτική, η οποία υιοθετούσε πλήρως τη λογική της άρχουσας τάξης, της κυρίαρχης τάξης, της ηθήλουσας τάξης. Ότι χωρίς τους πλάτες των Ευρωπαίων η Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει. Και έτσι εισήγαγε αντιλήψεις από τα αριστερά που ήταν οι πιο σκοταδιστικές. Και τη λέω καλβινιστική, γιατί στην πραγματικότητα εγκατέλειπε την ιστορική ταυτότητα του ελληνικού έθνους και πήγαινε σε μια λογική, πώς να το πω, φυσικού δικαίου, όπως ακριβώς ο προτεσταντισμός το έβλεπε. Και ήταν μια προτεσταντική αριστερά, καλβινιστική όπως την είπα, γιατί περιόριζε την όλη δράση της πολιτικής δράσης μόνο στη διαμαρτυρία. Προτεσταντισμός. Μάλιστα. Δεν έθετε ζητήματα συνολικής αλλαγής και αναγέννησης Ελλάδας, όπως τουλάχιστον έμπαιναν από τα κινήματα που γεννήθηκαν από την εποχή της αντίστασης, από την εποχή της απελευθέρωσης δηλαδή. Αυτή η αριστερά, η οποία βεβαίως ενσωματώθηκε πολύ γρήγορα και πολύ γρήγορα στα πανεπιστήμια, βρέθηκε να χρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, όποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα και να σήκωνε από την εποχή των μεσογειακών ολοκληρωμένων προγραμμάτων μέχρι πρόσφατα, θα τους έβρισκες από κάτω. Οι κομματικές καμαρίλες στα πανεπιστήμια τους προωθούσαν σαν τρελούς. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, παπάτε την κυρία Ρεπούση, την κυρία Σοφία Αναγνωστοπούλου, την αναπληρώτρια υπουργό. Το ίδιο είναι το ίδιο φρούτο με την Ρεπούση. Όλοι αυτοί δεν είχαν κάνει από τον κύριο Σόρος για να απαλλάξουν, λέει, τα βαλκανικά έθνη από τη συνείδησή τους. Και όλα αυτά τα πράγματα για να μας οδηγήσουν σήμερα σε έναν απόλυτο σκοταδισμό, όπου το κυρίαρχο ζήτημα είναι το δικό τους ιδεολόγημα, να περάσει το δικό τους ιδεολόγημα. Ποιο είναι το ιδεολόγημά τους? Ότι δεν υπάρχουν έθνη. Ναι. Ότι τα έθνη είναι μια επινόηση. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το πράγμα το υιοθετήσαν από τα επιτελεία, να το πούμε, της απεικιοκρατίας, σε μια εποχή όπου έκανε ένα νέο άνοιγμα, μάλλον μια νέα επίθεση, η απεικιοκρατία ενάντια σε εκατοντάδες έθνη, ή τουλάχιστον δεκάδες έθνη, προσπαθούσαν να βρουν, να πάλευαν για την ελευθερία τους, πάλευαν να σπάσουν τα δεσμά της απεικιοκρατίας, πάλευαν να αντιμετωπίσουν τις επεμβατικές πολιτικές των μεγάλων δυνάμεων. Σε μια τέτοια εποχή αυτή η αριστερά εμφανίστηκε να σου λέει τα έθνη δεν παίζουν κανένα ρόλο. Μάλιστα. Τη διαφορετικότητα δεν την προσδιορίζει με όρους αυτοδιάθεσης.
Η διαφορετικότητα λοιπόν που υποστηρίζει αυτή η αριστερά και που εισήγαγε αυτή η αριστερά, όχι με όρους αυτοδιάθεσης, ατομικής, προσωπικής και συλλογικής αυτοδιάθεσης, αλλά με όρους διαφορετικότητας στη βάση, πώς να το πούμε, στη βάση ανθρώπινων χαρακτηριστικών εξωιστορικών. Δηλαδή, μην τους πεις για παράδειγμα για τη σεξουαλική προτίμηση, θα κάνουν ολόκληρο θέμα. Αλλά αν τους πεις για το δικαίωμα αυτοδιάθεσης ενός ολόκληρου λαού ή το δικαίωμα αυτοδιάθεσης ενός ανθρώπου, δεν θα κάνουν απολύτως τίποτα, δεν τους νοιάζει, δεν τους καίγεται καρφί. Έχουν υποβιβάσει τον άνθρωπο στα βασικά του ένστικτα. Δηλαδή του έχουν αφαιρέσει το ιστορικό του περιεχόμενο. Αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης, ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό και πολιτικό, με την έννοια της πολιτείας βέβαια, το λέει, και όχι μόνο με την έννοια της τρέχουσας πολιτικής. Αυτό το αφαιρούν από τον άνθρωπο και τον αφήνουν μόνο στα βασικά του ένστικτα. Τον υποβιβάζουν λοιπόν σε ζωολογία. Γι' αυτό και αντιμετωπίζουν όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής του συνείδησης. Το γεγονός ότι θέλει να εντάσσεται σε έθνη, να εντάσσεται σε λαούς, να έχει δικαίωμα αποφάσεων, δικαίωμα συμμετοχής και απόφασης στη χώρα στην οποία κατοικεί. Όλα αυτά τα θεωρεί μυθεύματα, παραμύθια. Το μόνο που τους απασχολεί και το που αναγνωρίζει είναι το πώς διαφοροποιείται ο καθένας μας στη βάση των βασικών του ενστίκτων, σεξουαλικών ή άλλων. Μάλιστα. Σε αυτό το θέμα, τη σχέση δηλαδή εψιλον-εψιλον Ελλάδας, θα σταθούμε κατόπιν, άρα στο σημείο αυτό θα επιστρέψουμε ξανά, αφού κάνουμε ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο κύκλο. Έχω μπροστά, θυμάσαι παλιά, την πρόλαβα στην εποχή που οι ταχυδρόμοι μας φέρναν κάρτες χριστουγεννιάτικες για τη Νέα Χρονιά, για το Πάσχα, θυμάσαι, έτσι. Και γράφανε και οι αίσιον και ευτυχές το νέο έτος και λοιπά. Και με αφορμή αυτό κάποιος εδώ στην τοπική εφημερίδα γράφει αίσιες φήμες και αναφέρεται στις μπαρούφες που τον τελευταίο καιρό ακούγονται από το κυβερνών κόμμα, από τη συγκυβέρνηση μάλλον. Και κάπου προσπαθεί να δανείσει, σκόνταψα λέει, να δανειστεί εκφράσεις από τον Αντώνιο Γκράμση, τον ξεχωριστό μαρξιστή διανοητή. Είχε διαγνώσει έγκαιρα την παιδική ασθένεια του ακτιβιστικού βολονταρισμού. Εσύ έχεις καταλάβει, εγώ δεν έχω καταλάβει. Ναι, λέει λοιπόν παρακάτω, δηλαδή πιο απλά, αν φτάνει το θέλω για το μπορώ ή αν το μπορώ αρκείται στο θέλω, ή ακόμα πιο απλά για τον κίνδυνο παρορμητικών ψευδεστήσεων. Για τον εαυτό του είχε γράψει «Είμαι απεσιόδοξος λόγω ευφυΐας και αισιόδοξος λόγω θέλησης». Αλλά και ως καθοδηγητής είχε προτείνει «Πρέπει να συνυπάρξει η απεσιοδοξία της γνώσης με την αισιοδοξία της θέλησης». Ναι, και ναι. Είναι άδικο για τον Γκράμψη τώρα που το αναφέρεστε σε αυτόν και να μάλιστα ενός ανθρώπου που πολέμησε μέχρι το τέλος για αυτά που πίστευε και τα περισσότερα γραφτά του είδε από τη φυλακή. Μέχρι το θάνατό του τον είχαν κλείσει, δεν είχε κλείσει τον καζό του Σολίδη στη φυλακή. Να τη συγκρίνεις με τις λογικές του κυβερνούντος κόμματος. Είναι, τι να πούμε, δηλαδή... Ανοσιούργημα. Ναι, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εδώ δεν έχουμε παρορμητικούς ανθρώπους, το οποίο βεβαίως είναι επικίνδυνο όταν κυβερνάς, το να είσαι παρορμητικός. Έτσι. Έχεις αλήτες. Με όλη τη σημασία της λέξης, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι. Σιγά τώρα, κάνε μια διακοπή στη σκέψη σου. Έχω μπροστά μου ένα άρθρο ακριβώς δίπλα, Δελαστίκ Γιώργος. Ναι. Και θα αναφερθούμε σε κάποια σημεία αυτού του άρθρου. Σε κάποιο σημείο λέει, δεν ήταν πολιτικός απατεώνας ο Τσίπρας. Δεν μπόρεσε, λέει. Τι λες, εσύ επιμένεις ότι είναι απατεών, φαίνεται, έτσι. Είναι, πώς να το πω, υπόκοσμος. Άνθρωποι που δεν έχουν τσίπα πάνω τους. Εντεταλμένος να κάνει ό,τι βούλονται. Το πρόβλημα με αυτή την γλύκα που κυβερνάει είναι ότι τόσο ιδεολογικά όσο και από τις πολιτικές πρακτικές είναι ικανή να γίνει χειρότερα. Για τα χειρότερα. Και δεν είναι μόνο το θέμα το ζήτημα που έχουν κάνει αυτές τις επιλογές οι ίδιοι.
ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν στα πράγματα και έχουν αρπαχτεί από την εξουσία με την μανιοκαταθλιπτική, μια μανία που είναι καθαρά ψυχιατρικού χαρακτήρα, πως έχουν αρπαχτεί από την εξουσία. Ικανοί να λένε τα φοβερότερα ψέματα. Να σε βοηθήσω λίγο στη σκέψη σου. Έχω ένα απόσπασμα μπροστά μου. Αμέσως μετά το όχι που έγινε ναι. Δεν ήταν τόσο εύκολο να διώξουμε την Τρόικα. Αν έφευγα από τη διαπραγμάτευση εκείνο το βράδυ της 12ης Ιουλίου, θα γινόμουν ήρωας για ένα βράδυ, ίσως και για δύο ή τρία. Αλλά θα ήταν καταστροφή, όχι μόνο για μένα, αλλά και για τον ελληνικό λαό. Το δίλημα ήταν σκληρό. Η καρδιά μου έλεγε ότι πρέπει να βρω μια λύση. Χάσαμε χρόνο, ομολογεί ο κύριος Τσίπρας, και στο τέλος ξεμείναμε από δυνάμεις και από χρήματα. Αν το ξέραμε, θα είχαμε πάρει γενναίες αποφάσεις πολύ νωρίτερα. Σε βοηθάει αυτή η δήλωση? Ναι, καταρχήν είναι ψεύτης. Είναι ψεύτης, γιατί άλλα μας έλεγε. Να θυμηθούμε το γεγονός ότι στις προγραμματικές δηλώσεις αυτής της κυβέρνησης Τσίπρα μας έλεγε ότι έχουμε μελετημένες θέσεις τις οποίες θα τις εφαρμόσουμε. Μετά κατόπιν είναι ότι μας λέει δεν ήξερε. Και αν δεν ήξερε, γιατί δυσκόλουτα να φύγει? Θέλω να πω, τι εννοώ. Θα το αναγνώριζε στην ετοιμότητα να πει: ρε παιδιά, εγώ προσπάθησα, έκανα μια προσπάθεια η οποία απέτυχε. Συγγνώμη, αντίο, φεύγω. Παρετούμε. Δεν μπορώ να τη φέρω σε πέρας. Ή αποφασίστε. Για γύψη λόγους. Γιατί έπρεπε να μείνει και να εφαρμόσει την πολιτική εκείνη την οποία κατήγγειλε? Ή καπάκι θα μπορούσε πάλι να προσφύγει σε δημοψήφισμα, σε εκλογές εκείνη την ώρα, εκείνη τη εβδομάδα. Πέρα από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μονόδρομοι, ότι αυτά τα καταστροφικά είναι επινόηση πλήρης, και άλλωστε δική του επιλογή η καταστροφή. Δική του επιλογή η καταστροφή. Ποιος έκλεισε τις τράπεζες? Η Ελοχή και η Νεφελήμη ήρθαν από άλλο πλανήτη και τις κλείσανε? Ναι. Ποιος κρατάει κλειστές και τους ρίχνει δισεκατομμύρια και επί δισεκατομμύριων? Ποιος φέρνει τους γήπες για να αρπάξουν τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια της τράπεζας, και να λέει λατήσουν και ολοκληρωτικά τον Έλληνα Βεγγείο, τον κακομίδη δανειολήπτη? Τι είναι όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι καταστροφή? Δημήτρη Καζάκη, θέλω να βοηθήσω τη σκέψη σου με μια δήλωση του Μπράιζα. Νομίζω είναι ο νυν πρεσβευτής, ναι, ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, το έδωσε μια συνέντευξη σε κάποιο εβδομαδιαίο περιοδικό στα Επίκαιρα. Και τον ερωτούν. Σε μια συνέντευξη πριν ένα σχεδόν χρόνο είχατε πει ότι θα προσφέρατε τις υπηρεσίες, την πείρα σας και τις γνώσεις σας στην Ελλάδα αν σας το ζητούσε η ελληνική κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά τότε. Θα το κάνατε και σήμερα με τον Αλέξη Τσίπρα, έναν αριστερό πρωθυπουργό που όμως διατηρεί εξαίρετες σχέσεις με την Ουάσιγκτον? Τον ρωτάει ο ομογενής δημοσιογράφος. Και η απάντηση του Μπράιζα προκαλεί σοκ. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει εξελιχθεί από ιδεολόγος της αντικουλτούρας σε ισχυρό εθνικό ηγέτη. Δηλώνει και συνεχίζει ακάθεκτος, παρουσιάζοντας τον νυν πρωθυπουργό ως συνεχιστή του προηγούμενου, δηλαδή του Αντώνη Σαμαρά. Και συνεχίζει ο Μπράιλα. Έμαθε τη δουλειά και ολοκλήρωσε με δεξιοτεχνία αυτό που δεν μπορούσε να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, να προσφέρει στον ελληνικό λαό αίσθηση αξιοπρέπειας, καθώς αποδέχεται την αναπόφευκτη επιλογή να καταπιεί το ίδιο πικρό φάρμακο των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, στην εφαρμογή των οποίων είχε πρωτοστατήσει ο Σαμαράς, διακηρύσει ο Μπράιζε. Μάλιστα. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Ληξιαρχείου, 31/12/2015 είχαμε ιστορικό ρεκόρ θανάτων. Πάνω από 121.000. Από την εποχή του πολέμου. Ιστορικό ρεκόρ. Συνολικά περίπου 30-32.000 Έλληνες εξαφανίστηκαν φέτος. Γιατί 32.000, διότι βλέπουμε τη διαφορά ανάμεση γεννήσεις και τους θανάτους. Πέθανε οι γεννήσεις δραματικά, ακόμη διαφορά. Και η διαφορά είναι πάνω από 32.000.
το πράγμα με βάση τις διεθνείς συμβάσεις, τη διεθνή ένωμη τάξη, να το πούμε έτσι, αποκαλείται γενοκτονία. Και μάλιστα η γενοκτονία, σύμφωνα με τον εμπνευστήδη που εμπνεύστη τον όρο και έδωσε μάχη να περάσει στη διεθνή σύμβαση 48 έναντι στη γενοκτονία, η γενοκτονία σημαίνει αποεθνικοποίηση των εθνικών ομάδων των εθνών και των λαών. Δηλαδή, προσπάθεια διάλυσης της εθνικής του συνοχής με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αποτελούν είτε θύματα είτε υποτελείς μεγάλων ή αλλότερων δυνάμεων. Και αυτό είναι καταδικασμένο από την θεωρείται μία από τα ένα ή το χειρότερο από τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως έχουν προσδιοριστεί με βάση το Διεθνές Ένομο Δίκαιο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Γι' αυτά θα λογοδοτήσει κανένας. Το εντυπωσιακό είναι ότι μας βγαίνουν ανοιχτά και μας λένε σήμερα ότι η αποεθνικοποίηση της Ελλάδας είναι προδιαγραμμένη και είναι και μάλιστα διαδικασία η οποία πρέπει να την κάνουμε αποδεκτή. Μας το λένε επίσημα αυτό το πράγμα. Πρόσφατα μάλιστα ο κ. Κωνσταράκος ανακοίνωσε ότι θα αποεθνικοποιηθούν και οι ένοπλες δυνάμεις. Ο κ. Κωνσταράκος βεβαίως, όχι ως Έλληνας εξωματικός, αλλά ως Ευρωπαίος αρχηγός των λεγόμενων των υποδιαμόρφωση ευρωπαϊκών του Ευρωπαϊκού Στρατού. Ναι. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε συνηθίσει ή όπου μας συνηθίζουν να αποδεχόμαστε τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που συντελούνται σε βάρος του ελληνικού λαού και εμείς να χαρκιδιζόμαστε. Ναι. Πάντως είναι αληθές αυτό. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να δεχτούμε αυτό που κατέστρεψε εκατοντάδες χώρες μέσα στο Δεύτερο Πόλεμο. Πάντως αυτό που λέει ο πρεσβευτής ο Αμερικανός είναι αληθές, ότι μπόλιασαν τις μεταρρυθμίσεις με επίφαση αξιοπρέπειας, με ψευδέστηση αξιοπρέπειας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα σήμερα, με εξαίρεση τα γνωστά κομματός κιλά και τους ηλίθιους, που αισθάνεται περήφανος ή αξιοπρεπής με αυτήν την κατάσταση. Δεν υπάρχει. Αυτό φαίνεται ακόμη και συμμετρήσει του προβαρόμετρου που λέει ότι 90% και πλέον του ελληνικού λαού βλέπει την ζωή του κατηδηλώνεται μέσα στο 16, ότι τα πράγματα πάνε πολύ χειρότερα και ότι τέλος πάντων δεν αισθάνεται κανένας είδους αισιοδοξία. Μήπως ο Έλληνας... Το να οδηγήσει ένα ολόκληρο λαό σε πλήρη κατάσταση αισιοδοξίας δεν νομίζω ότι αποτελεί... Ναι, ψευδέστηση αξιοπρέπειας είπα εγώ. Ναι, ακόμη και με ψευδέστηση. Ούτε καν. Αυτές οι γιορτές, τις γιορτές που περάσαμε, τις ημέρες τις πιο γιορτινές, η Αθήνα ήταν νεκρή. Και δεν μιλάμε νεκρή γιατί είχαν φύγει όλοι και είχαν πάει στα σαλέ και στα... Να υπήρχε χρήμα. Ήταν νεκρή, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει κόσμος. Γιατί του έλειπε ακόμη και το διεύρο της συγκοινωνίας. Ναι. Είναι ντροπή μας το ότι έχουμε φτάσει εδώ. Το έχουμε επιτρέψει εμείς να έχουμε φτάσει εδώ. Μάλιστα. Το θέμα δεν είναι αυτοί που κυβερνάνε. Αυτοί είναι σε διεταγμένη αποστολή. Κάνουν αυτό που τους λένε. Εμείς για τους το επιτρέπουμε. Ο ραγιαδισμός μας πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Τότε ερχόμαστε εδώ. Αυτή την κατάσταση. Τι ακριβώς ελπίζουμε. Ότι κάπου θα σταματήσουνε. Είναι αυτό που έλεγε ο Καραγκιόζης για τον Βελιγκέκα. Θα με βαράει. Κάπου θα κουραστεί. Θα σταματήσει. Αυτό ελπίζουμε. Είναι δυνατόν. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα η ελπίδα πόσο χρυσωμένη, αυτά τα χάπια της ελπίδας εντός εισαγωγικών, πόσο χρυσωμένα είναι με το ευρωπαϊκό όνειρο ότι τάχα θα βγούμε στις αγορές, ότι κάποιος φίλος εδώ... Δηλαδή είμαστε τα πρεζόνια, ψαχνόμαστε αυτή τη στιγμή να βρούμε ποιος θα μας δώσει τη μεγαλύτερη δόση. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, είπα.
Είναι ξεφτύλα. Είναι ξεφτύλα, λες. Πέρασε από τη Λάρισα παραμονή πρωτοχρονιάς και παρέστηκε στην επίσημη δοξολογία, παρακαλώ, ο κύριος Τάιρενς Κουίκ, αγαπητό Δημήτρη Καζάκη, και δήλωσε μεταξύ άλλων, με το που μπαίνει, λέει, μόλις με το που μπαίνει το 16, τα πέτρινα χρόνια είναι παρελθόν. Λοιπόν, και αναφέρθηκε στην εκταμείευση του εμπροστοβαρούς αναπτυξιακού πακέτου των 35 δισεκατομμύριων ευρώ που θα ανοίξει δουλειές. Θα ανοίξει θέσεις εργασίας και θα ρίξει είναι τα χρήματα στην πραγματική αγορά. Είναι παραμύθια. Πρώτον, τα 35 δισεκατομμύρια δεν είναι λεφτά. Είναι εγγύησεις. Είναι εγγύησεις. Είναι από αυτά τα, κομμάτι από αυτά τα 50. Όχι, όχι. Να. Είναι 35 δισεκατομμύρια το περίφημο πακέτο Γιούγκερ. Να. Το οποίο είναι για την επόμενη, για την επόμενη τουλάχιστον 3 χρόνια. Δηλαδή περίπου 10 δισεκατομμύρια το χρόνο. Τίποτα δηλαδή. Το ΕΣΠΑ ήταν περισσότερα λεφτά. Δεύτερον, δεν είναι λεφτά. Δεν σου δίνει λεφτά το πακέτο Γιούγκερ. Σου δίνει εγγυήσεις για να πας να τα βρεις τα λεφτά από τράπεζες. Να πας να αναγνηστείς δηλαδή. Ναι. Κατανοητό. Δηλαδή, μέχρι στιγμής οι τράπεζες δεν ανοίξαν τα πουλιά τους. Όχι, δεν μιλάμε για τις εγχώριες τράπεζες. Α, για τις ξένες. Στην πραγματικότητα το κράτος θα πάει να δανειστεί από τις stress funds, δηλαδή από επενδυτικά κεφάλαια υψηλού ρίσκου, τους γήπες δηλαδή, με εγγύηση του Γιούγκερ, οι οποίοι θα κάνουν έργα τα οποία έτσι αλλιώς γίνονται εδώ. Και θα επιταχύνουν διαδικασίες εκποίησης της χώρας. Έτσι, στο όνομα των μεγάλων έργων, για παράδειγμα, το πέραμα και η δραπετσόνα θα ισοπεδωθεί. Θα ξεπουληθεί τελείως η ΕΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ με τέτοιους επενδυτές και στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Και πάει λέγοντας, αυτό θα πάει να υλοποιηθεί. Ακριβώς πώς θα προσθέσουν στην οικονομία, τι ακριβώς θα προσθέσουν στην οικονομία, ποιες θέσεις εργασίας και κουραφέξαλε. Και πού έχει γίνει αυτό, να ξαναφάγει για να γίνει στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο είναι σε διαδικασία κατάρρευσης. Όποιος έχει διαβάσει τον προπολογισμό έχει διαπιστώσει ότι το 2015 για να μπορέσει το πρόβλημα ρευστότητας, ταμιακής ρευστότητας στο ελληνικό δημόσιο έχει φτάσει σε δύο βαθμό όπου ο βραχυχρόνιος δανεισμός έχει ξεπεράσει πλέον τα 700 δισεκατομμύρια. Κατανοητό το νούμερο. 700 δις. Ναι. Και αυτό για να μπορέσει να έχει το ταμείο 5 ευρώ να μπορεί να κινείται. Αυτά τα 700 δις που είναι κουφό νούμερο, είναι τρελό, είναι πέρα από κάθε προσδοκία και λογική. Αυτά τα 700 δις, πόσο πιστεύουμε θα κρατηθούν μέσα στο δημόσιο και θα διακινηθούν με τη μορφή, για παράδειγμα, IOU ή υποσχετικής για να πληρώνονται μισθοί, συντάξεις και άλλες και προμηθευτές του ελληνικού δημοσίου. Σε τι διακατάσταση βρισκόμαστε. Τα λέει και ο γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας ότι αν λέει δεν κάνουμε τομές τώρα, του χρόνου δεν θα έχουμε να σας δώσουμε συντάξεις. Ναι, τομές τι είναι, δηλαδή να μειώσουμε τις συντάξεις και να διαλύσουν τα πάντα. Μάλλον. Χαίρομαι πολύ. Δηλαδή, τι ωραία, δεν θα έχουμε να σας δώσουμε συντάξεις, γι' αυτό σας κόβουμε συντάξεις από τώρα. Η λογική τετράγωνη. Τετράγωνη λογική. Γυρίζουμε στα προηγούμενα, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη. Βλέπω εδώ μια συνέντευξη ενός επιστημόνα. Σε στάδιο ερημοποίησης το 30% των εδαφών στην Θεσσαλία. Και εξηγεί ότι οφείλεται στην υποβάθμιση των εδαφών, στη διάβρωση, στην αλάτωση, στην απώλεια των θρεπτικών στοιχείων, η μείωση της οργανικής ουσίας, απώλεια της βιοποικιλότητας, η ρύπανση, η αλλαγή χρήσεων γης και άλλες αιτίες. Λοιπόν, και με αφορμή αυτό το άρθρο θα κάνω άλλη μια παρέμβαση με ένα άρθρο ενός άλλου, είναι πολιτικός μηχανικός και αναφέρεται στο αν θα γίνουν τα υδροηλεκτρικά έργα στην Μεσοχώρα και στην Σικιά. Εκείνος υποστηρίζει ότι δεν θα γίνουν. Και διαφωνεί με έναν άλλο αρθρογράφο, ο οποίος είχε κάνει αναφορά στους φίλους μας, τους Ευρωπαίους,
και του εξήγει ποιοι φίλοι Ευρωπαίοι. Κάποιοι Ευρωπαίοι πιθανόν να είναι φίλοι. Αλλά τα ευρωπαϊκά κράτη από πού ως που λέει είναι ή θα μπορούσε να είναι φίλοι με το ελληνικό κράτος. Το οποίο ελληνικό κράτος, τους οποίους Έλληνας τέλος πάντων, τα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη ποτέ δεν ήθελαν μια ανεξάρτητη Ελλάδα. Ούτε πριν την Επανάσταση, ούτε μετά την Επανάσταση. Η μόνιμη επιδίωξή τους ήταν η υποτέλεια των κατοίκων της σημερινής αυτό Ελλάδας. Είναι αλήθεια, αυτό, ναι. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Και το οποίο δεν πρέπει να το γνωρίζουν οι Έλληνες. Και συνέχεια. Γι' αυτό και έχουμε την κυρία Αναγνωστοπούλου στο Υπουργείο, στο Υπουργείο Παιδείας και τον κύριο Φίλη. Ναι. Και όλους αυτούς που έχουν περάσει πριν από αυτούς, δηλαδή. Και με διάφορους, τρόπους, οικονομικούς, πες δάνεια, διοικητικούς, πες βασιλεία, πολιτικούς, πες κόμματα, κρατούσαν αυτό ακριβώς το στάτους της αποικιοκρατίας. Και το κρατάνε ακόμη και σήμερα. Σήμερα μάλιστα έχει φτάσει στο τελευταίο στάδιο. Η χώρα αυτή τη στιγμή κινδυνεύει, δεν υπάρχει η δυνατότητα αυθυπαρξίας. Είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν επί Βαβαροκρατίας. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία αντιμετωπίζουμε. Διόλου απίθανο να επαναφέρουν και το θεσμό της Βασιλείας κάποια στιγμή. Γιατί αυτό. Εδώ βγάλανε του κυρίου Κοκκού τα απομνημονεύματα και έτρεχε ο Χαζοβιόλης να πάει να τα αγοράσει, ο ανιστόρητος, για να διαβάσει, για να δει τι. Το τι ψέμα λέει αυτός ο τύπος. Είναι ανεφοβούμενο. Οποιοςδήποτε ξέρει στοιχειοδός ιστορία ξέρει ότι ο βασιλικός θεσμός όχι απλά ήταν δημοβόρος, λαοφάγος δηλαδή. Μας κόστησε εθνικές τραγωδίες τραγικά. Και συγκεκριμένα ο κύριος Κοκκός, ο οποίος μάλιστα από τα μνημονεύματά του είναι ο πιο δημοκράτης των δημοκρατών που έχουν περάσει από αυτή τη χώρα, δεν λέει απολύτως τίποτα για κομβικές περιόδους. Ή μάλλον αφώνει τον εαυτό του. Για τα Ιουλιανά, για την προετοιμασία του πραξιοπήματος, για τη Χούντα, για το Κυπριακό, για ανατροπές και καταστάσεις τραγικές, για το κράτος Πουριπιούριφοη της δεκαετίας του 60, όπου ο Αμερικανός πρεσβευτής και η Αμερικανική αποστολή στην Ελλάδα λύνανε και δένανε. Θα μου πεις και τώρα, αλλά τουλάχιστον τότε γινόταν φανερά το σε δύο βαθμό, όπου ο πρεσβευτής πήγαινε στο βασιλιά ή στον πρωθυπουργό και κανόνιζε επί τόπου και με δηλώσεις δημόσιες το ποια πρέπει να είναι η πολιτική της Ελλάδας. Σε στοιχειώδη πράγματα, όχι μόνο σε κεντρικά ζητήματα διεθνούς πολιτικής. Αλλά γι' αυτά δεν ξέρει τίποτα. Και το ξαναφέρνετε βεβαίως. Εδώ έχουμε δει πώς το λέμε την ιστορία στο κοινοβούλιο του Κοκκό, θα δούμε. Μάλιστα. Και συνεχίζει τη σκέψη του επίσης και λέει συμβαίνουν όλα αυτά λόγω αδυναμίας της Ελλάδος να λειτουργήσει ως αυτοδύναμο κράτος, έχει ενταχθεί δηλαδή στην Ευρώπη και εντασσόμενη στην Ευρώπη δεν αποτελεί παρά ένα κράτος παρίας. Λοιπόν, τελικά θεωρούμε θέσφατο αυτό, ότι θα έχουμε την ευρωπαϊκή ομπρέλα έστω και αν είμαστε κράτος παρείας. Όχι, μα δεν πρόκειται. Καταρχάς, βαδίζουμε σε μια διαδικασία όπου το ίδιο κράτος αποεθνικοποιείται. Δεν στηρίζεται στη βασική αρχή. Αυτοδύναμο κράτος μπορεί να γίνει η Ελλάδα. Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Τα πλαίσια αυτά δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να γίνει με αυτούς, λες. Ναι. Μέσα στα πλαίσια δεν μπορεί να υπάρξει. Όταν αυτή τη στιγμή η χώρα έχει παραχωρήσει ακόμη και τη φύλαξη των συνόρων της εξένας δυνάμεις, έχει τελειώσει ουσιαστικά. Έχει τελειώσει. Απλά διατηρούν αυτούς που κυβερνάνε για να υπάρχει ψευδαίσθηση ότι έχουμε κράτος. Κολοκύρια, δεν έχουμε κράτος. Το μόνο κράτος που υπάρχει είναι ο βραχίωνας που έχει απομείνει και που λειτουργεί προς όφελος των δανειστών και δεν ξέρουν τι δάνε. Τίποτα δεν υπάρχει. Το έχει πει και ο Σόιμπλε, αλλά δεν χρειάζεται να το πει ο Σόιμπλε. Φαίνεται ότι δεν έχει. Όποιος έχει στοιχειώδη νοημοσύνη και δεν έχει αντικαταστήσει το μυαλό του με το φρουτουτσίνο, το καταλαβαίνει. Είναι στοιχειώδη, δεν χρειάζεται να ξέρεις. Οι πολίτες, για να καταλάβεις. Οι πολίτες, είσαι βέβαιος ότι το καταλαβαίνουν. Έρχομαστε τώρα στο κεφάλαιο πολίτες. Υπάρχει πάντα στις συνθήκες. Υπάρχει μεγάλη πόλωση και πνευματική στην κοινωνία. Οπότε υπάρχει μεγάλη πόλωση κοινωνική
αρνητικά και τα πιο θετικά της χαρακτηριστικά. Ξεκαθαρίζω το οποίο, να το πούμε έτσι. Έτσι λοιπόν, σε μια τέτοια κατάσταση βλέπουμε να αναδεικνύονται άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά, το λέει η καρδιά τους, να το πούμε έτσι, αναδεικνύεται μια νέα διανόηση, έστω και αν είναι, και πώς να το πούμε, ο δρόμος επώδυνος και εξαιρετικά διφατικός, και από την άλλη ο Κατημάς. Που πάντα υπήρχε, αλλά δεν του δίνει σημασία, με την έννοια ότι δεν είχε λόγο να το απασχολήσει μαζί του. Υπάρχει αυτός ο Κατημάς. Ο οποίος, ό,τι γίνεται δεν καταλαβαίνει, είναι ότι απλά έχει συμβιβαστεί πλήρως με αυτή την κατάσταση. Είτε γιατί ελπίζει ότι μπορεί να την εκμεταλλευτεί προς όφελός του, υπάρχει ένα μικρό κομμάτι που έχει αυτή την αυταπάτη, ότι μέσα από κομμάτικες διασυνδέσεις ή άλλες υπόγειες διασυνδέσεις μπορεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Και αυτός είναι υπόκοσμος βεβαίως για μένα. Γιατί μόνο ο υπόκοσμος μπορεί να θεωρεί ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί καταστάσεις καταστροφής και ολοκληρωτικής ισοπαίδωσης αντισημένες. Μόνο όποιος έχει συνείδηση υπόκοσμου. Κάνεις παραλληλισμό με τους μαυραγορείτες του κατοχής. Βέβαια. Ναι, μόνο αυτοί. Δεν με ενδιαφέρει αν φοράνε κουστούμι, είναι ευυπόληπτοι κύριοι και κυρίες. Έχουν συνείδηση υπόκοσμου. Λοιπόν, ή ο παντελώς ηλίθιος. Και από ηλικιότητα άλλο τίποτα. Λοιπόν. Αναπαράγεται συστηματικά από το σύστημα παιδείας, από την κοινωνική ένταξη, από όλους τους πόρους της κοινωνίας. Κάτι το οποίο δεν ευθύνεται ο ίδιος ο κόσμος, με την έννοια ότι είναι εκ φυσικού του, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι ένα ολόκληρο σύστημα κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής οργάνωσης παράγει και αναπαράγει αυτή την ηλικιότητα. Σιγά τώρα λίγο, να πάμε στις πρόσφατες εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου. Ο Τσίπρας δεν τους κορόδεψε αυτή τη φορά, γιατί υπέγραψε το μνημόνιο και πήγε σε εκλογές. Λοιπόν, και κυριάρχησε τώρα ποια άποψη, ότι θα γελάσουμε πάλι τους γερμαναράδες, τους κουτόφραγκους, και δηλαδή άλλα υπογράψαμε και άλλα θα κάνουμε στην πράξη. Ακριβώς, γιατί ο Τσίπρας σου είπε ότι υπογράψαμε ένα μνημόνιο κάτω από συγκεκριμένες συνδικές εκβιασμού, αλλά θα το πάρουν υπαγορευτούμε, αυτό τους είπε. Ναι, αλλά στην ψυχολογία του Έλληνα σου λέει τους κουτόφραγκους θα τους κοροϊδέψουμε άλλη μια φορά. Πώς τους κοροϊδεύαμε τόσες δεκαετίες? Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ πιο στοιχειώδες. Για πες. Νομίζω αυτός που ψήφισε Τσίπρα, ψήφισε κατά κύριο λόγο, ψήφισε πρώτον για να μην έρθει ο Βαγγέλας και οι υπόλοιποι επάνω. Ναι. Σε αντιδιαστολή δηλαδή. Και πρώην νεοδημοκράτες το έχουν κάνει αυτό. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι είχε την ηλίθια άποψη ότι το παιδί κάτι άλλο έχει σκεφτεί και δεν μας το λέει και θα φέρει τα πάνω κάτω. Ο ηγεμόνας, έτσι, θα φέρει τα πάνω κάτω. Το παιδί σφυρί. Λοιπόν, δυστυχώς, ο μέσος Έλληνας δεν αντιλαμβάνεται τα πράγματα όπως το αντιλαμβάνεται την προσωπική του ζωή. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία εικόνας. Ανάλογα με το τι εικόνα σου έχουν κατασκευάσει, έτσι κρίνεις την πραγματικότητα. Αυτό τον άνθρωπο, τον κύριο Τσίπρα, που αν το γνωρίζεις από προσωπικά, από κοντά δηλαδή, θα τον δει, όχι αν τον έβαζε στο σπίτι σου. Δεν θα θέλεις ούτε να του δώσεις το χέρι σου. Ένας ακαμάτης τύπος, ο οποίος, πώς θα το πούμε, το μόνο πράγμα που ξέρει να κάνει στη ζωή του είναι τα κομματικά γραφεία και η βαλαόρη του για καφέ. Τίποτα άλλο στη ζωή του δεν έχει κάνει. Δεν είναι ο μοναδικός του κομματικού σωλήνα. Όχι, δεν διαφωνώ. Ναι, είναι το σύνολο. Πώς όμως έναν άχρηστο, ακαμάτη άνθρωπο, το προσωποποίηση της αμορφωσιάς, τον περάσανε σε μια κοινωνία όπου θαυμάζει ανθρώπους και πάντα την μόρφωση την είχε πολύ ψηλά. Δηλαδή, όχι μόρφωση με την έννοια του τυπικού προσόντος, το να πας σε πανεπιστήμια κλπ. Με την έννοια όμως την ουσιαστική, πάντα υπήρχε εδώ εμείς. Δεν είχαμε βαρόνους, δούκες και λόρδους. Είχαμε όμως πάντα δασκάλους. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός πάντα εξέφραζε το σεβασμό τους σε μια προσωπικότητα, λέγοντας τον δάσκαλο. Όχι με το τυπικό, ξέρεις, ότι ήταν πραγματικά δάσκαλος, αλλά με το γεγονός ότι το αναγνώριζε
Δηλαδή, παιδί μου, το εκτοπισμό του και, και τη σημασία της μόρφωσης που έφερνε ο ίδιος. Δημήτρη Καζάκη, κάνε μια παύση. Έχω μπροστά μου μια περιγραφή του Πανούση, του Γιάννη Πανούση. Είμαστε ένας λαός, γράφει στα νέα τον Οκτώβριο, που γοητεύεται με αυτά που εντός παρένθεσης θέλει να βλέπει και με αυτά που πάλι σε παρένθεση τον αφήνουν να φαντάζεται. Δεν αποδεχόμαστε κάποιον επειδή είναι πιο σοφός και πιο έμπειρος, αλλά βγάζουμε το καπέλο σε εκείνον που είναι πιο μάγκας. Βοηθάει αυτό στη σκέψη σου? Είναι λίγος πολύ αυτό το πράγμα, αλλά μας σκεφτούμε ότι αυτή μια τέτοια συνείδηση είναι συνείδηση υπόκοσμη. Δεν είναι. Για να το σκεφτούμε λιγάκι. Τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτή η ηλικική, με αγώνες το δικό μας αγωνιών, ας πούμε, για να αποκτήσουμε εμείς καλύτερα προσόντα. Στοιχειώδη εννοώ. Να μορφωθούμε, να κάνουμε κάτι στη ζωή μας, έτσι δεν μας λέγανε παραδοσιακά. Σιγά να το ερμηνεύσω τώρα αυτό που λες, η λέξη υπόκοσμος, γιατί βαραίνει λίγο σαν λέξη, σαν έννοια. Δηλαδή, επειδή πολλά πράγματα στην Ελλάδα γίνονται στα μουλοχτά, ενδεχομένως και στη διπλωματία η ευρωπαϊκή, μάλλον στο ευρωπαϊκό στερέωμα, να πάμε στα μουλοχτά κάτι να κάνουμε, να ανατρέψουμε, να... Όχι, θαυμάζουμε ανθρώπους οι οποίοι κάλλιστα μπορούν να είναι του κόσμου. Οι καταστάσεις αναλόγες. Δεν φαντάζει ο Τσίπρας τώρα. Δεν μας ενοχλεί, για παράδειγμα. Ναι. Δεν μας ενοχλεί να μας κοροϊδεύουν. Το θεωρούμε μάγκα αυτό που μας κοροϊδεύσε. Πώς το θεωρούμε μάγκα αυτό που μας κοροϊδεύσε? Ορίστε, να τον επιβραβεύουμε κιόλας. Το να τον ακούς, για παράδειγμα, να μιλάει ταχύριστα αγγλικά. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι δεν έχω κανένα θέμα με την αγγλική γλώσσα, με την έννοια πια. Ότι με ενοχλεί όμως, με ενοχλεί ο εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, του ελληνικού κράτους, να μιλάει στα αγγλικά. Ως θεσμός από τη δημοκρατική του ιδιότητα με κάποιον ξένον επισκέπτη. Με ενοχλεί. Γιατί δεν σέβεται τη γλώσσα του, δεν σέβεται το λαό του. Αυτό που υποδείται εκπροσωπεί. Και έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι τόσο αγράμματος και ακαμάτης, που φαίνεται και από τον τρόπο προφοράς της αγγλικής, που επιμένεις όχι και καλά, αυτή τη γλώσσα που την έχει κατακρεουργήσει κυριολεκτικά, να την εκφέρει μπροστά στον Τζον Κέρι ή σε οποιοδήποτε άλλο, ναι, για να του δείξει πόσο υποτακτικό σκυλάκι είναι. Έμαθε και αγγλικά ο Τσίπρας. Αυτός και ο Καρλομάγνος. Του ίδιου επίπεδου γνώσης είναι. Δηλαδή, έλεος. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παντελώς αμόρφωτος. Μπροστά του ξέρω ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό και έχουν τέτοιο επίπεδο μόρφωσης, συγκρότησης δηλαδή προσωπικότητας, που πραγματικά είναι ήλιος μπροστά σε αυτό το τζερεμέ. Εγώ... Το να αποδεχόμαστε. Εγώ πάλι δεν έχω καταλάβει γιατί ο Έλληνας αποδέχεται μήπως τέτοιες καταστάσεις. Μήπως το αρέσει το παραμύθι και ψήφισε παραμύθι. Νομίζω ότι υπήρξε μια μαζική διαφορά συνειδήσεων στην Ελλάδα. Κυρίως στη μεταπολίτευση, κυρίως στην εποχή Πασόκ. Νομίζω ότι το Πασόκ πλέον έχει αφήσει μια ανεξίτηλη σφραγίδα στη συνείδηση όλων των Ελλήνων. Έχει υποβαθμίσει τρομακτικά το επίπεδο συνείδησης του μέσου κόσμου. Παλιότερα, βεβαίως υπήρχε ο αυταρχισμός σε όλα τα πεδία της ελληνικής κοινωνίας, αλλά υπήρχαν κινήματα για την εκπαίδευση, για την μόρφωση, για την άνοδο του λαού, για τον πολιτισμό, για όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά επί Πασόκ όχι μόνο διεφθάθηκαν με θέα ιδίας, όχι μόνο φτάσαν στο σημείο να αυτά όλα αυτά τα πράγματα να εκπορνεύονται με δούνε λαβήν προγράμματα, λεφτά κτλ. Χάσανε κάθε νόημα. Όποιος ασχολείται με αυτά, κατά κύριο λόγο, δεν είναι όλοι βεβαίως, αλλά κατά κύριο λόγο το κάνει για να βάλει χέρι σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Χάθηκε η αίσθηση του ότι αγωνίζομαι για τον τόπο μου, για τον πολιτισμό του τόπου μου, για την τέχνη, για την παιδεία, για όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι εκπορνεύονται.
απογοητεύτηκε σε τέτοιο βαθμό η διανόηση και μαζί της η ελληνική κοινωνία, που πλέον έχασε βασικά στάνταρ ηθικής. Κοινής ηθικής, λέω, κοινής με την έννοια της ηθικής της τρέχουσας. Γι' αυτό και ανεχόμαστε δύο τύπους να κυβερνάνε. Και τους προηγούμενους και τους ορεινούς, δεν υπάρχει διαφορά. Να σε ρωτήσω, μήπως η κοινωνία μας μοιάζει με εκείνη του Πουερτορίκο, όπου οι δανειστές είχαν δανείσει τρία δισεκατομμύρια, το χρέος διωγγώθηκε νομίζω στα 70, και σήμερα έρχονται πάλι οι ξένοι με τον τρόπο τους και χρυσώνουν διάφορους προσωπικότητες ή άλλα, ξέρω εγώ. Και έτσι κάνουν το παιχνίδι τους. Για πες. Πάντα, αυτό συμβαίνει πάντα. Πάντα συμβαίνει. Για να μπορείτε να επιβληθεί μια τέτοια δύναμη, είτε με δημοσιονομικούς και οικονομικούς όρους, είτε με στρατιωτικοπολιτικούς όρους, πάντα υπολόγιζε και επενδύει στον υπόκοσμο της κοινωνίας. Γράφει Καθημερινή, όμηρος μεγάλων head funds το υπερχρεωμένο Πουέρτο Ρίκο. 27 Δεκεμβρίου. Εκεί δεν έχει πλέον και τυπικά, μοιάζουν πάρα πολύ σε Ελλάδα με το Πουέρτο Ρίκο, γιατί το Πουέρτο Ρίκο δεν έχει καν τυπικά εθνική κυριαρχία. Αποτελεί μια άτυπη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου έχει όλες τις υποχρεώσεις της πολιτείας χωρίς κανένα δικαίωμα της πολιτείας. Το Πουέρτο Ρίκο προσαρτήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως προτεκτοράτο, επίσημο προτεκτοράτο, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τότε έγιναν καμία δεκαριά εξεγέρσεις Πορτορικανών προκειμένου να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους, δεν το κατάδωσαν, έπεσε η σφαγή άνα προηγουμένου. Στο Πουέρτο Ρίκο εφαρμόστηκε το πρώτο πρόγραμμα μεγάλων ιδιωτικοποιήσεων και εκποιήσεων από το 1948 μέχρι το 1957. Και μετά οι Αμερικανοί επέβαλαν στο Πουέρτο Ρίκο το πρώτο καθεστώς πλήρους φορολογικής ασυλίας για τις αμερικανικές πολιτείες. Έτσι κατέρευσε το Πουέρτο Ρίκο. Έχει μια φωτογραφία εδώ η Καθημερινή, Δημήτρη Καζάκη. Τον Οκτώβριο του 2013 η επενδυτική τράπεζα Lazard διοργάνωσε συζήτηση για επενδυτές στο Πουέρτο Ρίκο και υπήρξε τέτοια προσέλευση ώστε πολλοί ήταν όρθιοι. Την επόμενη άνοιξη όμως επιδεινώθηκε η οικονομική κατάσταση του νησιού και κανείς δεν ήταν πλέον πρόθυμος να δανείσει το Πουέρτο Ρίκο. Συνέχισαν ωστόσο να αγοράζουν ομόλογα του ορισμένα από τα μεγαλύτερα hedge funds, προσβλέποντας τις αποδόσεις του 20%. Η Λαζάρ όμως έτσι βρούσε και δράκια εδώ και στην Ελλάδα. Όλες οι κυβερνήσεις την έχουν. Αυτή τη στιγμή, ναι. Την έχουν ως σύμβουλο. Ακόμη και η τωρινή κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι στην πρώτη βδομάδα μετά τις εκλογές 25 Ιανουαρίου την προσέλαβαν ως σύμβουλο ο κ. Βαρουφάκη με τον κ. Τσίπρα. Και στην μετά Βαρουφάκη εποχή εξακολουθεί. Παραμένει, βεβαίως. Παραμένει. Παραμένει. Μάλιστα. Εκατομμύρια μας έχει στοιχήσει μόνο σε αμοιβές η κυρία Λαζάρ. Χώρια τα οτιδήποτε άλλο βρίσκεται στο παρασκήνιο. Τώρα, να σταθώ λίγο στην... παλιά στην Ελλάδα υπήρχαν τα ελληνικά ναυπηγεία. Πώς γίνεται τώρα να έχουμε πρωτιά στους καραβοκυραίους και τα ελληνικά ναυπηγεία να βουλιάζουν? Τα ελληνικά ναυπηγεία φτιάχνουν σαν επιχειρήσεις από τους ζωγοπλιστές, διάχως και λοιποί. Σε μια εποχή όπου ήταν να υποστηρίξουν το στόλο τους για μια συγκεκριμένη, για λόγω του ότι τότε αναπτύσσονται πάρα πολύ τα φιλία με το εμπόριο του πετρελαίου. Το ότι φτιάξανε εδώ τα ναυπηγεία ήταν κάτι που τους συνέφερε. Τα κόστη πέφτανε σημαντικά, γιατί το κράτος φρόντιζε να τους δώσει τσάμπα γη, τσάμπα προϋποθέσεις, πλήρη στήριξη, κεφαλαϊκή στήριξη και τα πάντα. Οπότε τα κόστη τους έπεφταν πάρα πολύ. Ενώ τώρα πλέον δεν τα έχουν ανάγκη, διότι έχουν την Κίνα. Έχουν την Κίνα, έχουν την Ουκρανία. Δεν έχουν ανάγκη δηλαδή να έχουν αυτά τα ναυπηγεία. Και αυτό και τα κλείνουν. Τα
έχουν εγκαταλείψει. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι δαχτυλικοί επισκευαστικοί ότι συνολικότερα οι επιχειρήσεις δεν έχουν προοπτική αν ανασκευαστούν και αν το κράτος δεν θα φέρει στα χέρια του και εφαρμόσει μια συνολική πολιτική συνολική εθνική πολιτική να επισκευαστική ζώνη. Απλά δεν μπορούν να εξαρτούνται από τους εφοροαγωγητές. Και δεν πρέπει να εξαρτούνται. Αλλά για παράδειγμα, εάν αυστηροποιήσεις πάρα πολύ τους όρους που πραγματικά αφορούν την κίνηση των πλοίων της ακτοπλοείας σου. Εδώ. Όπως επίσης και τα πλοία τα οποία πιάνουν σε ελληνικά λιμάνια. Τότε θα δεις για πότε θα αναπτυχθεί η δουλειά στα ναυπηγεία της χώρας. Μάλιστα. Η έλεγχη δηλαδή, η βιωσιμότητα των πλοίων και όλα αυτά τα πράγματα. Η ηλικία που επιτρέπει σε ένα πλοίο να λειτουργεί στα πλαίσια της ακτοπλοείας και μη, όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να δώσουν δουλειά στα ελληνικά ναυπηγεία. Όμως ποιος ενδιαφέρεται για τέτοια πράγματα. Ποιος ενδιαφέρεται, υπάρχει κάποια κυβέρνηση να ενδιαφέρεται. Θύμισε μου, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, οι Ρώσοι τι εμπλοκή είχαν στο νεόριο της Σύρου. Ζητούσαν να υπάρχει διευκόλυνση για τα πολεμικά τους πλοία από το νεόριο της Σύρου. Δηλαδή το νεόριο της Σύρου να μπορεί να υποστηρίξει το ρωσικό πολεμικό στόλο. Και δεν πήραν ποτέ τέτοιες διευκολύνσεις. Όχι. Ποτέ. Όχι. Μάλιστα. Αυτό ήταν λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ φυσικά. Ναι. Είμαστε οικόπεδο Αμερικανικών. Λίγο πολύ. Βέβαια, κοίταξε, θα πρέπει να πω ότι στη δεκαετία του 80 και του 70 υπήρχε τέτοιου τύπου διευκολύνσεις στο σοβιετικό τότε στόλο. Παρά το ότι είμαστε στο ΝΑΤΟ. Απλά τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση κόβει και ράβει. Θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι δικό της οικόπεδο. Μάλιστα. Τώρα από την κυβερνόσα αριστερά, η άποψη του κύριου Δελαστίκη είναι ότι πάμε για μια ήττα. Λοιπόν, αυτό όμως σημειώνει πρακτικά σημαίνει ότι ολόκληρη η αριστερά εντός ή εκτός εισαγωγικών από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ ως το ΚΚΕ μη λάμδα και την Αντερσία θα υποστεί σφοδρότατη πολιτική ήττα πληρώνοντας το λογαριασμό της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο κόσμος θα πει, λέει, ότι τέτοιοι είναι όλοι τους. Θα απλοποιήσει. Καταρχάς το λέει ήδη. Δεύτερον, δεν έχει άδικο ο κόσμος. Δεν έχει άδικο. Και τρίτο, όντως έχει πάψει να υπάρχει αριστερά. Η αριστερά έχει τελειώσει. Όποιος θεωρεί ότι υπάρχει σήμερα αριστερά, απλά είναι όπως οι παλαιομερολογίτες που θεωρούν ότι το δικό του δόγμα είναι καλύτερο. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι χειρότερο, με καταλαβαίνεις τι λέω. Θέλω να πω, εντάξει, έχουν μείνει σαν θρησκευτική σέκτα να πιστεύουν σε κάτι. Εντάξει, δικαίωμά τους. Αλλά αριστερά έπαψε να υπάρχει. Δεν είναι χρήσιμη σε τίποτα. Δεν έχει προσφέρει απολύτως τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Αντίθετα, με την κυβέρνηση Τσίπρα από τη μία και την αντιπολίτευση Κουτσούμπα από την άλλη, συμβάλλει αποτελεσματικά στην πλήρη συντριβή αυτού του τόπου. Τώρα που αναφέρεις τον Κουτσούμπα, πόσο μάλλον συμπληρώνει ο Δελαστίκ που το ΚΚΕ όσο δεν κατέχει το ίδιο την εξουσία δεν θέλει ούτε καν έξοδο από την Ευρωζώνη. Το έχει πει στην Ίδρα, θυμάσαι ακριβώς πώς το είπε. Το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή έχει βγάλει το Σεπτέμβριο του 2015, έβγαλε μια απόφαση η Κεντρική του Επιτροπή που θεωρεί ότι για να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαγράψουμε χρέος και τέλος πάντων να βρει την ευημερία του ελληνικός λαός, θα πρέπει πρώτα να καταργηθεί η καπιταλιστική ιδιοκτησία. Δηλαδή θα πρέπει να φτιάξουμε κοινωνικό σύστημα σοσιαλισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό πρέπει να είναι προϋπόθεση, λέει, για να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν θέλει ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να φύγουμε. Τη θεωρεί καταστροφική για τα λαϊκά συμφέροντα, συμπληρώνει ο Δελαστίκ. Το ΚΚΕ πάνω. Το θέμα είναι ότι μέσα στον προεκλογικό του αγώνα έβγαινε και έλεγε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι όμως από το ευρώ.
υιοθέτησε πλήρως την προβληματική της άφουσας τάξης, της δίδουσας τάξης της Ευρωπαϊκής, ότι έτσι και φεύγαμε από το ευρώ θα καταστρεφόμαστε. Το λέει και το παραλάβανε ο Κουτσούμπας και οι υπόλοιποι του συναφιού του, συνέχεια υιοθετώντας άκρητα όλα τα επιχειρήματα των φιλοευρωπαϊστών και, και των ευρωλιγούριδων. Όλα. Ότι θα έχουμε τραγικές υποτιμήσεις όταν χαθούν τα μεροκάματα. Ό,τι έλεγε ο Τσίπρας το πρωί, το έλεγε το μεσημέρι και το απόγευμα ο Κουτσούμπας. Δηλαδή από το ΚΚΕ, ναι, συνέχισε. Θα λέει ότι για να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εγκολουθούμε, να υιοθετήσουμε την πολιτική του προσωπική ουτοπία. Ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταργηθεί η καπιταλιστική ιδιοκτησία. Εντάξει, τρία πουλάκια κάθονται. Είναι σαν τον Ατζέμπι Λάφιτο μου των Ισλαμιστών. Να μου όταν θα πάμε στην άλλη ζωή θα έχουμε Ατζέμπι Λάφιτο. Εντάξει. Αυτή είναι η λογική τους. Δηλαδή, ισχυρίζονται ότι θα είναι καταλήτης, όπως έλεγε και ο Τσίπρας, ότι εμείς θα καταφέρουμε να αλλάξουμε τους Ευρωπαίους. Αυτό λένε και στο ΚΚΕ. Στην πραγματικότητα αυτό λένε. Ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταδώσουν αυτοί να καταργήσουν την καπιταλιστική ιδιοκτησία. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι να γίνει. Είναι κουφό και μόνο να το σκέφτεσαι. Μέχρι στιγμής έχουν περάσει 100 χρόνια αναμένοντας την εργατική επανάσταση, έτσι. Καλά, δηλαδή πιθανόν να περάσουν άλλα 100 χρόνια και να δούμε τους εργάτες στους δρόμους. Μα δεν θέλουν. Δεν θέλουν να ανατραπεί τίποτα. Δεν θέλουν να γίνει τίποτα. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτές τις συνθήκες που πραγματικά το ίδιο το ελληνικό κράτος έχει ξεφτυλιστεί τελείως. Έχει χάσει ακόμη και το δικαίωμα φύλαξη των συνόρων του. Το ΚΚΕ δεν θέτει θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ναι. Είναι τυχαίο. Ναι, καλά, θα πει κάποιος, διεθνιστές είναι, λογικό είναι. Η διαφορά του με τον Τσίπρα είναι στο εξής, ότι αυτοί πιστεύουν σε άλλο Θεό. Εντάξει. Τι με ενδιαφέρει όμως όταν η πρακτική τους είναι ακριβώς η ίδια. Μάλιστα. Τώρα, κάναμε αναφορά στο κυβερνών κόμμα, κάναμε στο συγκυβερνών κόμμα, στον κύριο Καμένο. Και αυτός παγιδεύει κάποιους ψηφοφόρους, φανατικούς, με τον τρόπο του. Πότε εξαγγέλει το ένα, πότε στράτευση γυναικών, πότε τούτο, πότε το άλλο. Καλά, αυτός είναι παλιά, όταν ήμουν μικρός, ας πούμε, ήταν ένας... μια πολύ χαρακτηριστική εκπομπή των συντών δικαστική τηλεόραση, δεν θυμάμαι, νομίζω στην ΕΝΕΛ ήταν, αλλά δεν θυμάμαι τώρα, δεν είμαι σίγουρος, όπου υπήρχε ένας κλόουν, του λέγαμε Μπόζο. Αυτός είναι χειρότερο από τον Μπόζο, ας πούμε. Δεν είναι πολιτικός, είναι της πλάκας. Έχει ξεφτυλιστεί, είναι χειρότερος από ότι ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης πίσω βαρός από αυτόν. Πίσω βαρός. Βλέπεις να πάνε σε οικουμενική τα πράγματα. Θα κάνουν ό,τι χρειάζονται οι δανειστές. Ναι, και οι οικουμενικές θα δούμε και ό,τι θέλουν να δούμε. Εξαρτάται βεβαίως και από την αγανάκτηση και την οργή του κόσμου. Τώρα, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να παράξει ακόμη και οικουμενική το πολιτικό σύστημα. Είναι δύσκολο. Γιατί δεν ανακάμπτουν τα πολιτικά κόμματα που αποτελούν τη διάδικη κατάσταση. Δηλαδή, για να πάμε σε οικουμενική, τύπου Παπαδήμου, μια κυβέρνηση τύπου Παπαδήμου δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει και η διάδοχη κατάσταση. Ποια είναι η διάδοχη κατάσταση τώρα? Γιατί όπως και του Παπαδήμου, δεν κράτησε για πάρα πολύ καιρό. Μερικούς μήνες κράτησε, δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, και αυτή η κυβέρνηση, ας πούμε, που είναι στα σχέδιά τους, εάν αποτύχει η συγκυβερνώσα συμμορία, αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, να διεκπεραιώσει τις εντολές και την αποστολή που τους έχουν αναθέσει, να φέρουν μια τύπου Παπαδήμου. Άλλωστε γι' αυτό αθώωσαν όλοι μαζί το Στουρνάρα τώρα πρόσφατα από την υπόθεση του Στοφοράκου και με την ψήφο παρακαλώ και του ΚΚΕ. Έτσι, να το σκεφτόμαστε γι' αυτό, να το έχουμε υπόψη μας. Το γιατί αθώθηκε πλήρως ο κ. Στουρνάρας από την εμπλοκή του στην υπόθεση του Στοφοράκου. Γιατί θέλουν εφεδρίες. Δεν ξέρω αν θα το δουν πρωθυπουργό, αλλά θέλουν να υπάρχουν τέτοιοι τύποι
εφεδρείες για ενδεχόμενες κυβερνήσεις συνεργασίας τύπου Παπαδήμου. Λοιπόν, αλλά αυτό θα κρατήσει μερικούς μήνες. Μετά θα πρέπει να έχουμε, θα πρέπει να έχουν εφεδρείες πολιτικές. Όπως για παράδειγμα Παπαδήμου που η περίοδος αυτή κράτησε, ήταν σαν μια μεταβατική περίοδος προς την κυβέρνηση Σαμαρο-Βενιζέλου. Δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, ποιες είναι εκείνες οι δυνάμεις που θα έρθουν μετά? Ακόμη δεν έχουν διαμορφωθεί τέτοιοι πόλοι. Οι βουλευτές αγωνίζονται βεβαίως να διαμορφώσουν. Γι' αυτό βγάζουν διάφορους σκερβελέδες, τσιτσολίνες, τυποκούς στο πολιτικό κουρπέτι. Σε επίπεδο βουλευτών έχουν αυτοδυναμία. Το σύστημα έχει αυτοδυναμία. Μπορούν να φτιάξουν μια κυβέρνηση ανά πάσα στιγμή. Ναι. Αλλά πρέπει να σκέφτεται, αυτή πάντα σκέφτεται με ένα βήμα μπροστά τουλάχιστον. Δηλαδή αν το φτιάξουν αυτό, ποια θα είναι το επόμενο κυβερνητικό σχήμα που θα διαιρεθεί? Αυτό. Εκλογές. Δηλαδή, όταν φτιάξαν τον Παπαδήμο, ναι, όταν φτιάξαν την ιστορία του Παπαδήμου, ήδη προγραμμάτισαν την κυβέρνηση Σαμαρο-Βενιζέλου. Ωραία. Λοιπόν, τώρα ποια κυβέρνηση προγραμματίζουν μετά από μια οικουμενική? Δεν έχουν τις δυνάμεις εκείνες. Ακόμη. Ίσως, ακόμη. Ίσως δεν προκύπτει η συνεννόηση εντός εισαγωγικών. Όχι η συνεννόηση. Ναι. Μετά από μια οικουμενική θα πρέπει να αναγκαστικά να πάνε σε εκλογές. Ναι. Ποιες θα είναι εκείνες οι δυνάμεις που θα αναλάβουν την ιστορία αυτή μετά? Αφού θα έχουν ήδη φθορά, λες, οι σημερινοί. Ναι, έχουν ήδη τρομακτική φθορά και από ό,τι φαίνεται τα κόμματα, τα παραδοσιακά που στήριξαν την ιστορία αυτή μέχρι τώρα, καταραίουν. Η Νέα Δημοκρατία δεν ανακάμπτει με τίποτα, γι' αυτό και συζητείται πάρα πολύ το όνομα του Καραμαλή, να ξαναβγεί μπροστά, ας πούμε, πας και σηκωθεί η Νέα Δημοκρατία, να τραβήξει για τον Καμένο και όλο το συνθετό που κυκλοφορεί γενικά διάστατος, να το συσπηρώσει ο Καραμαλής ως ιστορικός ηγέτης και όλα αυτά τα πράγματα. Η Φόφη καλά, άστον, έχει γίνει Φίφη. Ο κύριος Θοδωράκης, τρία πουλάκια γάθονται. Εντάξει, διαλύεται κυριολεκτικά το κόμμα του. Ακόμη και δημοσκοπικά δεν αντιπροσωπεύει σχεδόν τίποτα. Έτσι, έσκασε η φούσκα δηλαδή. Το φουσκώσαν, έσκασε αυτό το πράγμα. Άρα οι γράφονται στα σενάρια. Στο Λεβέντι. Άρα οι γράφονται στα σενάρια έχουν κάποιο πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό κιόλας βλέπουμε συνέχεια στον τύπο να πετάχονται καινούργιες τσολίνες. Όπως. Γιατί δοκιμάζουν την αποδοχή. Τότε για τον κοκό που λέγαμε προηγουμένως. Είναι μια τσολίνα κι αυτός. Δεν εννοώ το συγκεκριμένο. Εννοώ αυτή την παρεούλα. Βεβαίως, ο κύριος Κοκκός θα πρέπει να έχει δικαστεί και να καταδικαστεί για πιεσχάτη από την εμπλοκή του με τα Ουλιανά και την Χούντα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, γιατί, να παράδειγμα, ποιος μιλούσε με τον Κασιδιάρη, ο νούμερο 2 του Σαμαρά, νούμερο 1. Ο Μπαλτάκος λέει ετοιμαζόμαστε. Τι θέλουν για να παίξει στο πολιτικό παιχνίδι. Αλλά δεν τι θέλουν με αυτή τη μορφή που έχει σήμερα. Ναι, ο Μπαλτάκος τώρα λέει ότι θέλουμε ένα ακρεφνός δεξιό κόμμα. Μπράβο. Λοιπόν, ναι. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Και ελπίζα να βάλουν τον Τζιτζικώστα, ο Τζιτζικώστας δεν, κάτι ετοιμάζουν από αυτό. Ναι, για πες. Προσπαθούν να παίξουν και με τον Τράγκα πάνε να παίξουν σε αυτή την ιστορία και ο Τράγκα που έχει ανακοινώσει να κάνει κόμμα και ιστορίες για την κεντροδεξιά, πάνε να βάλουν και άλλους μέσα. Το θέμα τους είναι ότι έχουν ένα ακροδεξιό κόμμα αυτή τη στιγμή με μια σημαντική εκλογική επιρροή, μόνο που έχει πιάσει ταβάνι. Δεν μπορεί να συγκεντρώσει άλλους ψηφοφόρους. Γιατί το βλέπεις με τον Κασιδιάρη και του λέει εντάξει, σου έρχεται με τόσο αγώ, πόσο δεξιοσκεντάς. Οπότε τι κάνουν τώρα, θα μου το θυμηθείς. Θα προσπαθήσουν να αλλάξουν το προσωπείο της Χρυσής Αυγής. Ακόμη ενδεχομένως και την επωνυμία της.
Μόνο και μόνο για να αξιοποιήσουν αυτή τη δύναμη στα πολιτικά του παιχνίδια. Αυτό το κόμμα Μπαλτάκου πιθανόν να επικαλύψει την Χρυσή Αυγή. Δεν νομίζω ότι ή να απορροφήσει. Δεν νομίζω ότι θα γίνει έτσι. Νομίζω ότι θα προέρχεται μέσα από την. Ή μάλλον θα φανεί ότι θα προέρχεται μέσα από την Χρυσή Αυγή. Εννοείς μετάλλαξη της Χρυσής Αυγής. Αυτό εννοείς. Ναι. Μέσα συνδυασμό και με άλλες δυνάμεις του λεγόμενου δεξιού χώρου, ας πούμε, για να παίξω αυτό το ρόλο. Να φύγει, θα φύγει η Γερσία Μιχαλολιάκου και όλη αυτή η ομάδα που είναι χαρακτηρισμένη ως υπόκοσμος πλέον, ξέρει και ο τελευταίος Έλληνας, και ότι ακριβώς ρόλο βαράει. Λοιπόν, ενδεχομένως να χάσει και το όλα αυτά τα ακριβή νεοναζιστικά σύμβολα και χαρακτηριστικά. Ωραία. Ώστε να μεταξελιχθεί σε μια πιο νόμιμη, ωραία, φασίζουσα δύναμη. Ωραία. Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει απομειωμένη ή και διασπασμένη ίσως? Από ό,τι φαίνεται, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης. Από τα πλήγματα που έχει δεχτεί δεν νομίζω ότι μπορεί να ανακάψει εύκολα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή καναραίει. Το έχουμε δει, ας πούμε, αυτό το πράγμα το βλέπουμε παντού. Άλλωστε το ξέρουν και ήδη, είναι ότι αρπάξει ο πισινός μας και μεταφεύγουμε. Αυτή είναι η πολιτική τους. Πάμε τώρα, αφήνουμε τους σχηματισμούς και πάμε στην περιραίουσα κατάσταση και ατμόσφαιρα. Έρχεται, το έχεις πει ξανά και ξανά, ότι έρχεται τέταρτο μνημόνιο. Το βλέπω εδώ και σε μια εφημερίδα, το λένε και άλλοι πλέον, στην εφημερίδα Ακρόπολη, έρχεται και τέταρτο μνημόνιο, διαρροές από τις Βρυξέλλες για πρόσθετα μέτρα επτάδης, λόγω του ότι έχουμε τρύπες στον προϋπολογισμό. Για μεσοπρόθεσμο, λένε. Είπαμε προηγουμένως, έχει ένα δημόσιο το οποίο έχει τόσο τρομακτικό πρόβλημα ταμιακής ρευστότητας αυτή τη στιγμή, ώστε αναγκάζεται να δανείστε με γύρω commercial paper, βραχυχρόνο δηλαδή, δανεισμού της τάξης του 1-2-3 εβδομάδες. Και αυτός ο δανεισμός να έχει εκτοξευτεί στα 700 δισεκατομμύρια μέσα στο 2015. Έχει τελειώσει το ελληνικό δημόσιο. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Οικονομικών, δεν το λέω καλά, Τρίφων Αλεξιάδης, τι είναι, αναπληρωτής? Ναι, ο Τρίφωνος Δευτέρας. Είναι αναπληρωτής νομίζω. Έχει πει στο Λεβέντη προχθές εκεί στον αγιασμό δεν ξέρω πού, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι κάθε μήνα τα οικονομικά μας πάνε καλά. Έρχονται 700 εκατομμύρια κάθε μήνα. Από πού έρχονται? Από τους πολίτες. Από τη φορολογία, ναι. Ναι. Από την υπερφορολόγηση. Ναι, και τότε γιατί αυξάνεται το χρέος των πολιτών προς τα εφορία? Από το Πανατόκια, ποιος ξέρει. Όποια Πανατόκια. Δεν ξέρω. Το ζήτημα είναι ότι δεν θα είχαμε εκτοξευθεί τόσο βραχυχρόνιος ο δανεισμός στα 700 δισεκατομμύρια. Κανένα δεν το συζητάει αυτό. Αυτό είναι έγκλημα που έχει γίνει. Σημαίνει ότι το ελληνικό δημόσιο αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε ευρώ για να κυκλοφορήσει, για να γίνει πληρωμές εντός του δημοσίου. Ναι. Τώρα... Χώρια το γεγονός ότι έχουμε και το ζήτημα του χρέους, το οποίο πρέπει να τρέχει και πρέπει να πληρώνεται. Πόσα χρωστάμε το 16 στους δανειστές? Το 2016 θα πρέπει να καταλήξουμε να χρωστάμε γύρω στα 340-350 δις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι δεν μπορούν να γίνουν πληρωμές. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Μισθών και συντάξεων. Δεν ξέρουμε και τι άλλο έχουν κάνει. Δηλαδή με τα swap ρευστότητας και τα λοιπά που έχουν γίνει. Δηλαδή τι έχουν δεσμεύσει. Τι έσοδα έχουν δεσμεύσει στο ελληνικό δημοσίο. Δεν ξέρουμε τι εγκλήματα έχουν γίνει αυτή την περίοδο. Τα οποία έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο του 2014, από με το success story του Σαμαρά. Σε άλλη εφημερίδα βλέπω επίσης το ίδιο μοτίβο, το μόνιμο μεγάλο παιχνίδι συμφερόντων παίζεται στην πλάτη της Ελλάδας, το μόνιμο μνημόνιο που σχεδιάζουν οι Γερμανοί και οι μεγαλοεπενδυτές. Γερμανικός αυτόματος πιλότος στον ελληνικό προϋπολογισμό και όχι μόνο, και σε άλλους προϋπολογισμούς. Αυτό το έχουν ψηφίσει. Ναι. Αυτό έχουν ψηφιστεί από τον Αύγουστο με το νέο μνημόνιο. Το τρίτο. Άρα η Σμάτιν προσδοκά ο Τσίπρας να βγούμε στο ξέφωτο, από άλλο μονοπάτι. Ποιο ξέφωτο, τώρα σοβαρό λόγο.
με τώρα συζητάμε σοβαρά. Και την ίδια στιγμή που καμαρώνει ο Τρίφων Αλεξιάδης ότι μπαίνουν 700 εκατομμύρια κάθε μήνα, βλέπω εδώ στο παρόν της Κυριακής 1000 εξειδικευμένα στελέχη 3 μήνες κάθονται κλειστό το ΣΔΟΕ από το Σεπτέμβριο. Του πήραν τις αρμοδιότητες με αποτέλεσμα 34.800 υποθέσεις που έχουν πολύ ψητό να μουχλιάζουν στις ντουλάπες. Έτσι αλλιώς το σύνδεμα, το συνολικά ο μηχανισμός και ο σπαθικός μηχανισμός αλλά και συνολικά το Υπουργείο Οικονομικών αλλάζει χαρακτήρα τελείως. Έχει αλλάξει χαρακτήρα, θα απολυθούν πολύ σύντομα κόσμος. Αναφέρεις σε φοριακούς, υπαλλήλους εφοριών. Ναι, βέβαια. Θα έχει αλλάξει τελείως μέχρι τα μέσα του 16. Ίσως την άνοιξη του 16 θα έχουν αλλάξει ριζικά τα πάντα. Σε αυτό το τομέα. Και φυσικά θα περισσεύουν περίπου 15.000 με 20.000, οι οποίοι θα πρέπει να απολυθούν. Και εδώ θα εμφανιστούν οι δανειστές και θα λένε δεν μπορούν να τους πληρώνουν. Άλλο διώξτε τους. Όπως ήδη ρίξαν τον μπαλάκι οι περιφέρειες να πληρώνουν τους υπαλλήλους τους. Νόμος του Σαμαρά Βενιζέλου. Και εδώ για πρώτη φορά εμφανίζεται το φαινόμενο να χρεοκοπούν δήμοι, όπως είναι ο Δήμος Σαλαμίνας. Όπως και κάτω στην Κρήτη ένας δήμος. Ναι. Όπου εμφανίζεται το πρωτοφανές φαινόμενο, ο δήμος πλέον να τίθεται υπό καθεστώς εκμετάλλευση του δανειστή. Μνημονιακής εκμετάλλευσης. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Αυτά συμβαίνουν στην Αμερική για παράδειγμα, αλλά το επιτρέπει το νομικό πλαίσιο. Εδώ δεν υπήρχε τέτοιο νομικό πλαίσιο. Δηλαδή όταν χρεοκοπήσει ο δήμος, μετά τι κάνουμε? Υποστηρίζει το κράτος. Δεν μπορεί να τεθεί υπό τη διαδικασία καθάρισης των δανειστών του. Αν είναι δυνατόν. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγμα. Καλά, δεν μιλάμε ότι ανήκεται στο Σύνταγμα. Αυτό είναι το λιγότερο. Ποιο Σύνταγμα? Αυτή η χώρα δεν έχει Σύνταγμα. Έχει ένα παρασύνταγμα το οποίο το έχουν φτιάξει οι μνημονιακοί νόμοι και τα μνημόνια. Ήδη έρχονται και τα ραβασάκια που καταφθάνουν σε νοικοκυρέους, σε υποστατικά, από τις τράπεζες τα ραβασάκια, ότι πληρώστε γιατί δεν είστε συνεργάσιμοι δανειολήπτες, πληρώστε διότι κινδυνεύει και η μοναδική σας κατοικία να περάσει στα κόρατα. Είναι, αυτός είναι ο εκβιασμός που θα γίνεται αυτή τη στιγμή από εδώ και μπρος και θα εντείνεται καθώς από την αρχή του έτους τώρα θα αρχίσει να εφαρμόζεται και το σύστημα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Τουλάχιστον έτσι έχουν ανακοινώσει. Αλλά από εκεί πέρα είναι μια διαδικασία η οποία θα θέλει να μας κρατήσει εγμάλωτος όχι μόνο για τα χρέη που έχουμε στις τράπεζες, αλλά και προς την εφορία, αλλά και προς ασφαλιστικά ταμεία. Τα οποία μάλιστα δόθηκαν δυνατότητα για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία να μπορούν να δημιουργούνται ακόμη και από την κατοικία. Δεν υπάρχει καμία προστασία. Κανένας είδους. Και όσοι αμέλησαν να ενημερώσουν για τους λογαριασμούς τους, πάει αυτομάτως η εφορία και υποδεικνύει τα υπόλοιπα των λογαριασμών να πηγαίνουν σε κοινή, στην εφορία. Ναι. Αυτά που περιγράφουμε τόση ώρα, βλέπω εδώ το εξής. Όταν το σύνολο των εσόδων σου εξαντλείται σε στέγη και τροφή, σταματάς να αντιλαμβάνεσαι την εργασία σου σαν ευκαιρία οικονομικής ανάπτυξης και αρχίζεις να τη βλέπεις σαν πράξη αυτοσυντήρησης. Το ίδιο ακριβώς δεν είναι και η σκλαβιά? Ναι, βέβαια. Ο Εσωτέρης δεν έλεγε ότι οποιοσδήποτε δουλεύει για άλλον είναι δούλος. Και η έννοια της μισθωτής δουλείας ήταν πολύ χαρακτηριστική για τις αρχές του 19ου αιώνα. Πάρα πολλοί κοινωνικοί επιστήμονες χρησιμοποιούσαν αυτή την έννοια της μισθωτής δουλείας, γιατί όποιος δούλευε για ένα μεροκάματο, για το μεροδούλι μεροφάει, δεν είχε τη δυνατότητα ούτε να πάρει στα πόδια, ούτε καν να στηρίξει την γενιά του εκείνη την εποχή. Σε αυτή την εποχή της μισθωτής δουλείας έχουν ξαναγυρίσει. Μάλιστα. Δεν έχει δικαιώματα, δεν υπάρχουν εγγυήσεις, δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτό που για αυτό όταν δουλεύεις δεν αμείβεσαι με μισθό, αμείβεσαι με επίδομα εργασίας. Έναντι. Με τα έναντι. Ναι. Τα οποία μάλιστα με βάση το μνημόνιο και τώρα που περιμένουμε το νέο απογειωμοσχέδιο με τα ασφαλιστικά και τα εργασιακά θα νομοποιηθεί.
με βάση την απόφαση που θα παίρνει ο εργοδότης. Ο εργοδότης θα μπορεί, θα έχει το νόμιμο δικαίωμα να σου δίνει έναντι οποιαδήποτε στιγμή ανάλογα με το πώς κρίνει την κατάσταση επιχείρησής του. Μάλιστα. Έχω μπροστά μου μια ευρωπαϊκή έρευνα, όπου οι Έλληνες τρέμουν για το μέλλον των παιδιών τους. Έχει εδώ διάφορες κατηγορίες. Και λέει, ξέρω, δεν το πιστεύω. Δεν το βλέπω δίπλα μου. Δεν το βλέπω γύρω μου αυτό. Ναι. Αν τρέμαμε για το μέλλον των παιδιών μας, τα οποία φεύγουν στο βορρά, και θα τους είχε σηκώσει αυτούς που κυβερνάνε. Ναι. Αλλά δεν ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά μας. Δεν ενδιαφερόμαστε. Εντάξει. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι τα κάνανε όπως τα κάνουν τα σκυλιά. Τι εννοείς? Η τεκνοποιία έχει καταντήσει περίπου σαν αυτό το πράγμα που κάνουν, που λέμε με τους λαγούς και τα κουνέλια ή τα σκυλιά ή τα κατοικίδια, κάπως έτσι. Το παιδί το βλέπω σε κατοικίδιο. Μην το λες τώρα αυτό, μια μάνα που... Εντάξει, είναι ακραίο, αλλά θέλω να τονίσω ότι, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή, οι δικοί μου γονείς, όπως φαντάζομαι και οι δικοί σου γονείς, δώσανε μάχη για τα παιδιά τους. Ναι. Κοινωνικά, έτσι, οικονομικά και όλα αυτά. Και ξέρω ότι αν τους καλούσε οι συνθήκες, αν τους καλούσαν οι συνθήκες, θα δίνανε και τη ζωή τους. Πού είναι αυτοί οι γονείς σήμερα? Υπ' αυτή την έννοια να έχεις δίκιο. Με πάντως, αυτή την έννοια τώρα θεωρώ ότι είτε έχουν κατοικίδιο είτε έχουν παιδί, το ίδιο πράγμα για αυτούς. Πάντως όταν οι κανακάριδες βρίσκονται, έχουν πάρει την Άγουσα με το αεροπλάνο για την Γερμανία, για την Αγγλία, για την Σουηδία, πού αλλού, περνάνε Γολγοθά. Μην το λες ότι δεν παίρνουν Γολγοθά οι μανάδες αυτών των παιδιών. Λίγοι. Λοιπόν, καλπάζει κατάθλιψη, λέει, η έρευνα, και είναι πρόσφατη αυτή η έρευνα. Βέβαια υπάρχουν... Αυτό ξέρεις ότι οφείλεται. Όχι μόνο συνθήκες. Στο γεγονός βεβαίως ότι αντιμετωπίζουμε καταστάσεις καταθλιπτικού χαρακτήρα. Αλλά και στο γεγονός ότι ο καθένας είναι μόνος του. Έχει απομονωθεί. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο πάντα οι κοινωνίες αντιμετώπιζαν τα προβλήματα μαζικής καταθλίψης ήταν δύο. Δύο τρόποι υπήρχαν παραδοσιακά στις κοινωνίες. Πρώτον, η ένταξη, να το πούμε έτσι, σε ένα οργανωμένο κοινωνικό σύνολο που μπορεί να ήταν και η γειτονιά. Παλιά, που δεν υπάρχει σήμερα, έτσι. Ή ο αγώνας. Ναι. Στη συλλογική μαζική κατάθλιψη, πάντα αυτά τα δύο ήταν τα πιο δραστικά αντικαταθλιπτικά. Τώρα, έχει εκλείψει και το ένα και το άλλο. Τώρα, να σου πω, προχθές που μιλούσα με τον Κυπριώτη, μου λέει πώς είσαι και λοιπά, και του εξήγησα ότι και εγώ και εσύ που είμαστε σε αυτό το σχήμα, έχει πάψει να μας απασχολεί αυτή η αρνητική φορά στην αστυνομία. Δηλαδή το ΕΠΑΜ είναι και αυτό ένα αντικαταθλιπτικό. Φαίνεται αυτό το γεγονός ότι κανένας μέλος ή φίλος του ΕΠΑΜ δεν έχει οδηγηθεί στην αυτοκτονία. Και βάλε πώς είναι άνεργοι και εσύ ομοίως. Σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ναι. Η ανεργία στις τάξεις του ΕΠΑΜ στους φίλους και η αναδουλειά, να το πούμε έτσι, γιατί είναι και πολλοί που είναι ελευθεροπαγγελματίες και δεν είναι επίσημα άνεργοι, έτσι, είναι πάνω από 50%. Και όμως, ακριβώς η συμμετοχή, αυτό που λέμε η συμμετοχή, σε ένα οργανωμένο σύνολο, το οποίο μάλιστα έχει και τα ειδικά χαρακτηριστικά του αγώνα, δηλαδή το ότι αγωνίζεσαι για κάτι, είναι αυτό το βασικό αντικαταθλιπτικό που χρειάζεσαι. Που δεν έχεις λόγο πλέον. Το group therapy το κάνεις μέσα στον αγώνα. Συνειδητοποιείς ότι κάνεις και παλεύεις για να το αλλάξεις. Και αυτό είναι βασικό στοιχείο. Οποιοδήποτε ψυχίατρος, σε οποιοδήποτε ψυχίατρο και να πας για την κατάθλιψη ειδικά, αυτό σου λέει. Συνειδητοποίησε γιατί ακριβώς συμβαίνει και αγωνίσου να το επιρρυπείς. Υπάρχει στα μέλη του ΕΠΑΜ μια αυτοεκτίμηση, μια βεβαιότητα, μια ότι θα έρθουν αλλιώς τα πράγματα, γιατί ήδη τρέχουμε, ήδη το προσπαθούμε, το παλεύουμε, έτσι.
να καιγόμαστε. Και είναι και το ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν έχουμε ιδεολειψία. Δηλαδή, αυτό δεν προέρχεται από μια ιδεολειπτική αντίληψη. Για παράδειγμα, πιστεύουμε σε μια ουτοπία, να το πούμε έτσι. Όπως για παράδειγμα έχει συμβαίνει στην αριστερά ή σε φασιστικές οργανώσεις που είναι αντιδραστικές ουτοπίες, βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, όπου προέρχεται από αυτή την πίστη. Ναι. Από αυτή την ουτοπική πίστη, ας πούμε, να το πούμε έτσι, αυτό το παράδειγμα. Όχι. Είναι απόλυτα μια ρεαλιστική προσέγγιση η ζωή σου. Η πίστη έχει, συμπληρώνει όποια πίστη έχεις. Σε οτιδήποτε και αν πιστεύεις, έγινε να συμπληρώσει ακριβώς αυτή την πεποίθηση ότι ρε παιδί μου μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα εφόσον και εγώ συνδράμω. Μάλιστα. Θα σου πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Πριν 3 χρόνια στο σχολείο, στο λυκείο, πίεζα τότε η διεύθυνση ότι να μπούμε σε αυτές τις πιέσεις της κυβέρνησης, της τότε κυβέρνησης, γιατί αλλιώς θα έχουμε προβλήματα. Μπορείτε να πείτε όχι, αλλά με ό,τι συνεπάγεται. Και το μοναδικό όχι σε όλη αυτή την προσπάθεια, που ήταν μια πεδαριώδης, ξέρω εγώ, τα είχα για αξιολόγηση και αυτά και περιγράφαν πόσα επιπλαγεί το γραφείο της διευθύντριας. Λοιπόν, σαν έκθεση δημοτικού. Και μετά θαύμαζαν οι συνάδελφοι. Μπράβο, λέει, το είπες από την πρώτη στιγμή το όχι και το εννοούσες. Αλλά αυτή την αυτοπεποίθηση δεν θα την είχα εάν δεν είχα στρατευθεί από το Δεκέμβριο του 2011 στο ΕΠΑΜ. Το ομολογώ. Φαντάζομαι και οι περισσότεροι από εμάς. Θα συνέβαινε και αυτό με τους περισσότερους μας. Όπως υπάρχει μια κλάψα στον έξω κόσμο εναντίον του ΕΠΑΜ, ότι ο Καζάκης έτσι, ξέρω εγώ, έτσι αλλιώς. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, γιατί δεν είναι σε θέση κάποιοι να παραδεχτούν ότι ο Καζάκης, τώρα εσύ δεν θα το δεχθείς ως μετριοπαθής, αλλά αν στην καθομιλουμένη θα πρέπει να επικαλεστώ μια φράση, ο Καζάκης είναι φαινόμενο. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους, είναι φαινόμενο. Λοιπόν, δεν το λέμε, δεν το διαλαλάμε, αλλά δεν το ξέρω. Δεν είναι φαινόμενο. Δεν είναι το αν είναι με φαινόμενο ή όχι. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Γιατί ο καθένας ο άνθρωπος έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δικές του. Μπορείς να μου δείξεις κάτι που να κάνει κάτι καλύτερο, να πάω κι εγώ. Έτσι. Σωστό αυτό που λες, ναι. Έτσι δεν είναι. Αφού είναι άχρηστο το ΕΠΑΜ, δείξτε μας κάτι, την άλλη πρόταση. Δεν φτιάξαμε ένα μαγαζί για να βολευόμαστε. Κάνουμε κάτι για να, πώς το λένε, έχουμε μια δουλειά. Έχουμε βάλει στον εαυτό μας μια δουλειά. Τη δουλειά που λέει ότι αυτή η χώρα πρέπει να σωθεί. Και πρέπει να σωθεί για να σωθούμε όλοι μας. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εάν μου πεις ποιος θα μπορεί να την κάνει αυτή καλύτερα τη δουλειά, από τον τρόπο που τη σκεφτόμαστε εμείς, να το πούμε έτσι που δρούμε, θα πάμε εκεί πέρα ρε παιδιά, γιατί μας βάζει τρελή εμείς. Δηλαδή, μας τραβάει, πώς να το πούμε, είναι καλό για μας, το να τραβάμε αυτό το ζόρι που τραβάμε όλοι μας, που δεν φτάνει το προσωπικό ζόρι που έχεις. Έχεις και το ζόρι της στράτευσης σε μια, να το πούμε, δύναμη που κανένα δεν παίζει. Δηλαδή, γιατί δεν βολεύει κανένα. Να πάμε κάπου αλλού που γίνεται καλύτερα, αλλά να γίνεται δουλειά. Γιατί βεβαίως μπορεί να διαφωνείς στα χρόνια μου. Γενικά εγώ έχω μια, αυτή είναι η ατροφή μου δηλαδή. Ότι εγώ ανατράφηκα με το να πιστεύω και έχει επιβεβαιωθεί γενικά στη ζωή μου. Ότι εάν βάλεις κάτι στο μυαλό σου και το βάλεις σαν στόχο και το παλέψεις, θα το πετύχεις. Μπορεί να μην το πετύχεις 100%. Αυτό το πετύχεις. Αρκεί να έχεις επιμονή, υπομονή και σύστημα. Λοιπόν, το ερώτημα που εγώ βάζω, δεν είναι δυνατόν στις πιο δύσκολες συνθήκες που είναι αυτή η χώρα να οι πρωταγωνιστές να είναι ο κάθε ρίψας πεις. Αυτός που παρετείται. Γιατί είναι αυτός που παρετείται, είτε καλά κάνει είτε κακά κάνει, αυτό είναι προσωπική του επιλογή, είναι η απώλεια. Είναι ό,τι γίνεται στον πόλεμο με αυτόν που πέφτει στον αγώνα. Απόλυα είναι. Είναι δυνατόν να λέμε ότι αυτός παρετείται. Παρετείται, λες, είτε η κατάθλιψη που λέγαμε πριν, 44% των Ελλήνων είναι αρνητικά φορτισμένοι. Όποιος νομίζει ότι εδώ κάνουμε καλά, πολύ ευχαρίστως να έρθει να μας διορθώσει. Έτσι. Ναι. Αλλά μπορεί να κάνει και αυτός κάτι καλύτερο. Μπορεί να μου δείξει κάτι καλύτερο. Κάτι που να μην είναι, πώς να το πούμε, από ένα στιγματισμένο εξ αρχής ότι θα πάει.
λυθεί αυτή η ιστορία. Αν είναι, να πάμε ρε παιδί μου, γιατί να μην πάμε. Είναι δυνατό ότι μαζοχιστές είμαστε. Όχι. Τόσο απλά τα πράγματα. Τόση ώρα, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, διαπιστώνουμε. Κάνε μια πρόταση. Ο χρόνος πλέον μας πιέζει. Κάνε μια πρόταση. Γιατί το ΕΠΑΜ προτείνει αυτά που προτείνει, αλλά όρισε ένα, δύο, τα προτάγματα, τα πέντε προτάγματα και να κλείσω. Αυτά τα προτάγματα έχουν βγει από μια βαθύτατη πίστη στον αφενός στον ελληνικό λαό και στην ανάγκη του να είναι ανεξάρτητος, ελεύθερος και κυρίαρχος τον τόπο του. Αυτό είναι η βασική αφετηρία. Για να γίνει αυτό το πράγμα σήμερα, τι γινόταν. Παλιά, όταν είχε στρατιωτική κατοχή, ήταν αυτονόητο. Πώς θα γινόταν αυτό, έπαιρνε στα όπλα ή με όλες τις μορφές έκανε αντίσταση εναντίον στον ένοπλο καταθετή. Σήμερα, πώς το κάνεις αυτό. Διεκδικώντας τη διαγραφή του χρέους, την έξοδο από το Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας συνθήκες προστατευόμενης οικονομίας προς όφελος του ελληνικού λαού με δικό του νόμισμα. Διαγράφοντας το σύνολο και καταγγέλνοντας το σύνολο των μνημονιακών νόμων και πλαισίων που έχουν επιβληθεί στη χώρα από τους δανειστές ξένες δυνάμεις και φυσικά δικάζοντας, δημιουργώντας προϋποθέσεις να λογοδοτήσουν τη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που μας οδήγησαν σήμερα στην κατάσταση αυτή, αλλιώς δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Και φυσικά το τελευταίο και πιο σημαντικό από όλα είναι η δημοκρατία. Να υπάρξει επιτέλους δημοκρατία όπου ο ελληνικός λαός να έχει τον κυρίαρχο λόγο. Και όχι μια φορά στα τέσσερα χρόνια όποτε τον κάνουν να ψηφίσει, αλλά σε καθημερινή βάση να δημιουργηθούν τέτοιες δικλείδες ασφαλείας ώστε καμία κυβέρνηση ποτέ ξανά να μην μας οδηγεί στην κατάσταση αυτή. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Αυτά είναι αυτονόητα για οποιονδήποτε, είτε είναι δεξιός είτε είναι αριστερός, αρκεί να έχει στοιχειώδη λογική και συνείδηση της καθημερινότητας και των συμφερόντων του. Το προσωπικό εννοώ και συλλογικό συμφέρον της πατρίδας. Λοιπόν, αυτά είναι τα προτάγματα του ΕΠΑ. Και τα οποία προτάγματα δεν στηρίζονται σε αυτήν την ψευδέστηση των ισχνών αγελάδων, στα κόμματα αναφέρομαι, στα υπάρχοντα κόμματα. Όχι, παλιότερα και νεότερα. Εκεί είναι μια μεγάλη τεράστια διαφορά. Το σκοτάδι από το φως. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτός ο λαός έχει τις δυνατότητες ακόμη και σε αυτήν την κατάσταση να το επιβάλλει και να τα καταφέρει αυτά. Ναι, αλλά θα πρέπει, κανένας άλλος δεν πιστεύει, θα πρέπει να βάλει ένα μεγάλο τεράστιο χ σε όλα αυτά τα νεότερα ή παλιότερα κόμματα. Βέβαια, δεν γίνεται διαφορετικά και να το ξέρουμε έτσι. Οπότε έγινε ριζική πολιτική αλλαγή στον τόπο μας. Δηλαδή ξεριζώθηκε το παλιό πολιτικό σύστημα και γεννήθηκε ένα καινούργιο πολιτικό σύστημα σύμφωνα με τις ανάγκες προόδου της χώρας. Έστω και αν αυτό το πρώτο πολιτικό σύστημα κατέληξε τελικά να είναι το ίδιο με το παλιότερο, αλλά αυτό έγινε μετά από χρόνια. Έγινε με δύο τρόπους. Είναι η επαναστάση με πολέμους. Με τη βία δηλαδή. Ναι, δεν γίνει διαφορετικά. Λένε ότι η βία είναι η μαμή της ιστορίας. Αυτό είναι, ναι, το λέγει ο Χέγκελ από πολύ παλιά. Είναι, ναι, κακά τα ψέματα, με συγχωρείς, αλλά ο Ηράκλητος το λέγει έτσι. Γιατί αν θυμόμαστε καλά, και καλό είναι να θυμόμαστε, ειδικά αν θέλουμε να είμαστε περήφανοι για αυτόν τον τόπο που πατάμε και για τον πολιτισμό για τον οποίο οφείλουμε να υπερφανευόμαστε, ο Ηράκλητος έλεγε ότι πόλεμος παντήρ πάντων. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό. Πόλεμο δεν τον έλεγε μόνο με την κλασική τυπική έννοια του, αλλά με τη μορφή της βίας. Της αντίδρασης. Είναι μια άλλη έκφραση αυτού του πράγματος που είπες. Ναι. Μάλιστα. Μακάρι αυτή τη χρονιά οι πολίτες να γίνουν καταλήτες εξελίξεων και να δούμε κάτι διαφορετικό, γιατί συνηθίζαμε να λέμε καλή χρονιά και όλο κατά διαόλου πάμε, όλο λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Μπορούμε. Φέτος άκουσα, ναι, πολύ λιγότερο το καλή χρονιά. Μπορούμε να πούμε αλλιώτικη χρονιά, διαφορετική χρονιά. Μπράβο, ναι, αυτό ίσως να είναι καλύτερο. Ναι. Αυτό είναι καλύτερο. Αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, να ευχηθώ. Κυκλοφορεί και το βιβλίο Σωσονόπου, έχεις νεότερα.
Ναι, ακόμα όχι, δεν έχουμε καταληκτικές ημερομηνίες, αλλά ελπίζω ότι θα έχουμε. Σε ένα μήνα, πιθανόν. Ελπίζω, ναι. Μακάρι. Ούτε έχεις αποφασίσει ακόμη τίτλο. Όχι, τίτλο δεν έχει αποφασίσει. Μάλιστα. Είναι το τελευταίο πράγμα που αποφασίζω. Καλώς. Είναι λίγο πριν βγει. Ναι. Αλλιώτικη χρονιά να έχουμε λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή σου παρέμβαση. Την καλημέρα μου στην Αθήνα. Ευχαριστώ. Να είμαστε γεροί. Αντίο. Για όλους. Αντίο. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.